Φίλοι του Κυπριακού Μπάσκετ, καλωσορίσατε στο CPF Podcast και σήμερα έχουμε καλεσμένο ένα θρύλο του Κυπριακού Μπάσκετ, τον Τάκη Μυραλάη, ο οποίος έχει πετύχει πολλά και συνεχίζει να προσφέρει πολλά στο άθλημά μας. Τάκη Μυραλάη, σε καλωσορίζω στο podcast μας. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Εύχομαι να μπορέσουμε να προσφέρουμε χρήσιμες πληροφορίες από την δικιά μας εποχή. Όταν έκανα την πρώτη επαφή μαζί σου, Τάκη, για να οργανώσουμε αυτή τη συζήτηση, η πρώτη μας κουβέντα ήταν τι θα πούμε και πώς θα τα προλάβουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μπορούμε να αγγίξουμε μαζί με σένα. Έχεις παίξει μπάσκετ μέχρι και στο Ολυμπιακό Πειραιώς και στο Ηλυσιακό στην Ελλάδα. Πήρες πρωταθλήματα ως παίχτης, ως προπονητής, ως παίχτης προπονητής. Έχεις μετά την καριέρα σου κάνεις πολλά στα θέματα της του αναπτυξιακού, των μικρών ηλικιών, χτίσιμο ομάδων. Θα μιλάμε 3-4 ώρες και επειδή η αλήθεια τα podcast πρέπει να είναι και λίγο σύντομα, είπαμε σήμερα θα επικεντρωθούμε στο αγωνιστικό κομμάτι του Τάκη Μυραλάη, ξεκινώντας από την αρχή της καριέρας μέχρι γύρω στο 98 όταν τελείωσες την καριέρα σου και βεβαίως θα ξαναέχουμε στο προσεχές διάστημα με τη νέα σεζόν των podcast ένα επεισόδιο το οποίο θα είναι επικεντρωμένο σε όλα τα άλλα πράγματα που έχεις κάνει από τότε. Λοιπόν, Τάκη, θέλεις να ξεκινήσουμε από ποιο σημείο, από το πώς ξεκίνησες το μπάσκετ, από την Ελλάδα, από το ανακάτωμα με τον Αχιλέα Καϊμακλή όταν επέστρεψες Κύπρο. Ποιο είναι το θέμα που θέλεις εσύ έτσι νομίζεις να ξεκινήσεις? Κοιτάξτε, πάμε χρόνια πίσω στην παιδική μας ηλικία, όπου περισσότερο μου άρεσε, ήμουν ένα πολύ ζωντανό παιδάκι το οποίο, και δραστήριο, το οποίο του άρεσε όπως τους περισσότερους το ποδόσφαιρο. Τι θέση έπαιζε στο ποδόσφαιρο? Γιατί ξέρω ότι έπαιζε ποδόσφαιρο και το μπάσκετ σε κέρδισε τελευταία στιγμή. Μέσω επιθετικό, την εποχή εκείνη που είπαμε ήταν τα εξτρέμ, πάρα πολύ γρήγορο και τριπλέρ. Γενικά ήμουν παίκτη από την μέση και μπροστά. Πού έπαιζε ποδόσφαιρο, Τάκη? Λίγο στον Αχιλέα και λίγο στην Πρόδο Καϊμακλίου. Και έκανα μια ομάδα στη γειτονιά και αντιμετωπίζαμε το Αβουέλ, την Ομόνια σε τουρνουά. Την αναγέννηση Παντουγιώτησα στο Ομόνια Βορείου Πόλου, γινόντουσαν τουρνουά τότε στην περιοχή. Ναι. Και έφτασε το πλήρωμα του χρόνου μετά τον πόλεμο του 1974, όπου τελείωσα το δημοτικό σχολείο και θα πήγε ένα γυμνάσιο. Ήταν η περίοδος που ο τεράστιος Τάκης Λύρας είχε εκπονήσει ένα σχέδιο με τον Αχιλέα Καϊμακλή, ο οποίος ξεκίνησε γύρω στο 69-70. Την καλαθοσφαιρική του σταδιοδρομία ενός σωματείων στην καλαθόσφαιρα και έχτιζε τη μεγάλη ομάδα του Αχιλέα. Οπότε είχε εκπονήσει το σχέδιο να δημιουργήσει και ακαδημία, ας το πούμε, με μικρά παιδιά, όχι όπως τις ξέρουμε σήμερα τις ακαδημίες από 8 χρονών, αλλά από τα 13, 14, 15, 16 να μαζεύει παιδάκια. Μιλάμε για 79, εκεί γύρω στο 70. Όχι, 74-75. Α, ήταν αμέσως μετά την εισβολή. Αμέσως μετά την εισβολή. Και πώς ήταν οι συνθήκες, Τάκη, στο Καϊμακλή, που τότε ξαφνικά έγινε ακριτικό, ήταν η Παλουγρίσσα εκεί πέρα ακριτική. Πώς ήταν οι συνθήκες εκεί πέρα? Κοιτάξτε, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Υπήρχε φτώχεια, υπήρχε δυστυχία. Όμως ήταν μια διέξοδος για όλα μας τα παιδιά. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν επιλογές πολλές. Ήταν η Αλάνα, ήταν τα γήπεδα, ήταν η εκκλησία, ήταν το σπίτι. Και ασφαλώς το σχολείο. Οπότε εμείς καθημερινά ήμασταν στο γήπεδο το ανοιχτό του Αχιλέα του ποδοσφαίρου και με την προσπάθεια του Τάκη του Λύρα τότε και των συνεργατών του να δώσει όθηση και στα παιδιά στο μπάσκετ, καλούσε για trial out, αν μπορώ να το πω έτσι, την εποχή εκείνη, να βλέπει παιδιά που ενδιαφερόντουσαν. Όλοι από ζήλια, αφού έφυγαν όλα τα παιδιά από το γήπεδο του ποδοσφαίρου, πήγαμε και να δούμε από περιέργεια τι είναι αυτό το μπάσκετ. Ναι. Το παρακολουθούσαμε. Είχατε ιδέα τι είναι το μπάσκετ του 1975? Όχι, είχα πάει από το 1972-1973. Έτυχε να πάω μια-δύο φορές με τον Αχιλέα Καϊμακλίου στο Μόρφου να δω τον Διγενίνη, στην Γκερίνια μια φορά με την ΠΑΕΚ. Και εντάξει, ως ποδοσφαιρικά προσκύμενος φυσικά, ακόμα δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ. Όταν πρωτοπία στο γήπεδο, όλοι με κοροϊδεύαν γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρός, πολύ κοντός, 1,23 ύψος για να καταλάβεις,
πολύ αδύνατος, αλλά ταχύτατος, εκρηκτικός. Ο Λίρας του άρεσε αυτό που έβλεπε. Έτσι να τρέχω μέσα στο γήπεδο, έπαιζα με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Το λέω και γελώ, γιατί τρίπλαρα την μπάλα μέσα στο γήπεδο και εγώ ήμουν έξω από το γήπεδο. Μπράβο που επιτρέπεται στο ποδόσφαιρο όταν η μπάλα μέσα από τη γραμμή. Ναι, ναι. Σταματούσα, ξεκινούσα όπως το ποδόσφαιρο, έπιανα την μπάλα, τρίπλαρα, σταματούσα, ξεκινούσα. Όλοι οι άλλοι φώναζαν βήματα, εγώ δεν ξέρα τίποτα. Ένα μέσο απολύλογο, κάποιοι θέλαν να με διώξουν. Γιατί ήμουν κοντός, ήταν η εποχή που αρθούσαν οι πύργοι στον Αχιλλέα. Μιλούμε για τους αδερφούς Κοζάκη, τον Μαρίνο, τον Λαμπριανίδη. Μιλάμε για πανύψηλους παίχτες της εποχής. Όταν το μπασκέτ, εντάξει, έτσι ήταν η αντίληψη, είναι για τους ψηλούς παίχτες. Ο Λίρας λέει, όχι, εγώ δεν θέλω, λέει, αυτός ο μικρός μου αρέσει. Τώρα μιλάμε, Τάκη, το 74, 75, 76. Και πόσο χρονών ήσουν, στην εισβολή πόσο χρονών ήσουν? Ήμουν 11 χρονών. Ξεκίνησα τον μπάσκετ στα 11,5 μου χρόνια και στα 13 ο Λίρας κάνει την πρώτη, με δικές του προσπάθειες και του Λουκίτου Τερεζόπουλου και της Ομοσπονδίας, την πρώτη εθνική ομάδα παιδών, η οποία προπονούμαστε για ένα διάστημα για να συμμετέχουμε το 78 στη Λάρισα, στο πρώτο πανευρωπαϊκό των παιδοεφήβων ήταν τότε, δεν διαχωριζόντουσαν τόσο τα επίπεδα. Ήμασταν 16χρονα παιδιά. Εγώ έπαιζα στο παιδοφηβικό, ήταν τότε, του Αχιλλέα Καϊμακλείου. Αξίζει να σας πω ότι ο πρώτος μου αγώνας το 75 έπαιζα με την ηλικία γεννηθέντων του 59-60. Εγώ ήμουν του 63, αρχές του 63. Οπότε στον πρώτο αγώνα στη Λεμεσό με τον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα ήταν προπονητής ο Τριανταφυλλίδης. Στον Αχιλλέα ο Τάκης ο Λίρας. Με έβαλε στην πεντάδα. Εγώ ήμουν πάρα πολύ... είχα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο εκείνη την περίοδο, αλλά ο Λίρας για να μου δώσει όθηση, για κάποιο λόγο με έβαλε στην πεντάδα. Όταν ήταν να ξεκινήσει το παιχνίδι, ο Χαριστεφάνου ήταν διαιτητής, εσείς δεν το θυμάστε, και του λέει, άτερε Λίρα, λέει. Το ξέρουμε όμως, τον έχουμε ακουστά. Ναι, 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 ευκάρτω το μωρόν έξω, λέει, του, για να ξεκινήσουμε, ενώντας εμένα. Ενομίσαν ότι ήμουν ένα μωρό το οποίο πήγαινε να τους συνοδεύσει. Ναι, ναι. Και λέει, το Λίρας, μα αφού έβαλα τους πέντε, λέει, του μέσα. Άτερε Λίρα, λέει, του, ευκάρτω το μωρόν έξω, λέει, του, να ξεκινήσουμε, ενώντας εμένα, γιατί ήμουν πάρα πολύ κοντός και μικρός. Και λέει, το Λίρας, όχι, έβαλα τον στην πεντάδα. Μα βάλε το μωρό, λέει, τον να πατήσει και κανένας. Τέλος πάντων, είχε το γέλιο του. Ο Λίρας ήθελε απλώ να μου δώσει το ερέθισμα. Ναι. Και να κόψει, ας το πούμε, το τσαμπουκάν για κάποιον οι οποίοι έκαναν τις βεντέτες τότε. Έπαιξα 25 δευτερόλεπτα και το κρατώ ως παράδειγμα από τότε που είμαι προπονητής και το λέω στους παίκτες μου, μα να με βάλεις μόνο 2 λεπτά να παίξω ή 3 ή να παίξα πολύ ώρα. Και τους λέω, τον πρώτο μου αγώνα έβαλα με 25 δευτερόλεπτα και τον πρώτο νεκρό χρόνο ο Λίρας με έκαμε ένα αλλαγή. Απλώς ήθελε να στείλει ένα μήνυμα. Τούτο όμως, ρώτατε μου εμένα, ήταν ένα τεράστιο έτσι, ξεκίνημα. Πίστεψα ότι ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να μπει μέσα στο ίδιο και να παίξει. Πέρασαν τα χρόνια, καθιερώθηκα μετά στην εφηβική ομάδα του Αχιλλέα Καϊμακλείου. Μπήκα στην εθνική 13,5 χρονών, στην εθνική τότε παιδοεφήβων. Πήγαμε στη Λάρισα. Την εποχή εκείνη σε αυτή την ομάδα ήταν και ο τεράστιος ο Χάρης ο Σολέας, τον οποίο αξίζει να κάνουμε έναν αναφορά. Πολλοί άλλοι παίκτες, ο Μέλιος Αθανασιάδης, ο Λάκης ο Χριστοδούλου της ΕΘΑ. Και εκείνη την περίοδο ήταν ο Ντουξάιαρ προπονητής στην Εθνική Ελλάδος. Ήρθε να δει τα παιχνίδια στη Λάρισα. Εμείς σαν Κύπρος πρώτη φορά συμμετείχαμε σε αγώνες και κάναμε και την πρώτη μας επιτυχία. Nice. Είχαμε πάρα πολλά δύσκολους αγώνες. Ο Ντουξάιαρ είπε τότε, προσέξετε αυτά τα δύο παιδιά, το 4 και το 7, που ήταν ο υποφαινόμενος και ο Χάρης ο Σολέας, προσέξετε, λέει, αυτά τα δύο παιδιά. Και παίξαμε τον τελευταίο αγώνα, πρέπει να τον αναφέρω, γιατί είναι πολύ συγκινητικό και συγκλονιστικό, γιατί είναι από αυτά που με κέρδισαν. Είχαμε χάσει όλους τους αγώνες με Ισραήλ, με Βουλγαρία κτλ. Όταν στον τελευταίο αγώνα με την Αγγλία, δεν είχαμε νίκη ούτε εμείς ούτε η Αγγλία. Οι Άγγλοι έκαναν το λάθος στην διάσκεψη τύπου να μας ειρωνευτούν ότι ναι, σιγά μην μας κερδίσει η αποικία μας, η Κύπρος. Ήταν νοπές οι μνήμες ακόμα του 55-59. Ναι. Οπότε οι προπονητές μας, ο Λίρας, ο Λάμπρου, και ο Μακαρίδης, ο Κούκκης, ο Νησιφόρου της Ομοσπονδίας και ο Εύφορος μας ήρθαν αφηνιασμένοι μέσα στα αποδυτήρια. Λέει, έτσι έγινε και κάτι. Εγώ υπολογίσα ότι κάποιος παίχτης έκαμε κάτι και ήθελα να φωνάζω. Στο τέλος, θα μπείτε μέσα, θα δώσει τον καλύτερο σας σε αυτό. Θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, να κάνουμε την πρώτη μας νίκη.
Μετά εξηγήθηκε το γιατί. Μπήκαμε μέσα στο γήπεδο Ηρόδοτε με νύχια και με δόντια, να το πω στην Κυπριακή, παίζαμε γλωσσές πουνιές. Δεν αφήναμε την μπάλα να πέσει κάτω. Δώσαμε το είναι μας όλοι οι καλαθοσφαιριστές και κερδίζουμε την Αγγλία 67-63 και κάνουμε την πρώτη μας νίκη. Το τι έγινε στα αποδυτήρια, να είναι όλοι δακρυσμένοι, να τραγουν των εθνικών ύμνων, γιατί κερδίσαμε την Αγγλία, κάναμε την πρώτη νίκη. Αυτό το πράγμα με συγκλώνησε και είναι εκείνο που με κράτησε και είπα stop το ποδόσφαιρο, καλαθοσφαιρά. Έπαιζα φυσικά μετά και την ίδια χρονιά, το Μάιο του 1978, γίνεται ο τελευταίος, υπάρχει ο τελευταίος αγώνας στο Καϊμακλή, Αχιλλέας Καϊμακλή, ο ΑΕΛ, λέμε σου. Η τεράστια ΑΕΛ του Θυρώτου, του Κουνούνη, του Παλάλα, του Σιλβέστρου. Την έχω ακούσει αυτή την ιστορία, όπου κρινόταν ο τίτλος με ΑΕΛ ή από ΑΕΛ και έπρεπε να κερδίσεις εσύ στην ΑΕΛ για να πάρει το πράγμα το από ΑΕΛ. Εσύ ήσουν, Τάκη, έτσι, πριν μας πεις την κουβέντα αυτή, εσύ ήσουν, έχεις κάποια σχέση με τη Λεμεσό, είσαι καταγγελίας από Λεμεσό. Είμαι γεννημένος, η γενιά του πατέρα μου είναι από τη Λεμεσό, όλο το σώμα είναι Λεμεσό, η μητέρα μου είναι από τη Λευκοσία. Μετά τα 5 μου χρόνια, τα οποία μεγάλωνα στη Λεμεσό, ο πατέρας μου είχε τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τη βάση του στη Λευκοσία, οπότε όταν θα έμπαινα στο δημοτικό σχολείο, και μάλιστα έκαμε και λίγη μανούβρα ο πατέρα μου, με έβαλε 5 χρονών και 3 μήνων στο σχολείο για να επιστρέψω στη Λευκοσία, να μην χάσω χρόνο. Ναι. Οπότε μπήκα και από τότε ήρθα και εγκαταστάθηκα στο Καϊμακλή, όπου έζησα τα περισσότερα μου χρόνια. Μικρός ήσουν από ΕΛ, δηλαδή η ομάδα που υποστήριζες, ή ΑΕΛ. Όχι, ήμουν μεταξύ ΑΕΛ Απόλλωνα, γιατί ήταν λέμε σανή συγγενής και εντάξει, ακούγαμε για την αρχή Απόλλωνα. Όταν όμως ήρθα Λευκοσία, έβλεπα τις ομάδες που ήταν στην Αλφα Εθνική, τον Ολυμπιακό Λευκοσίας, που ο πατέρας μου ήταν μέλος του Ολυμπιακού Λευκοσίας, τεράστιος Ολυμπιακός τότε, του Ευθυμιάδη, τον πολλών παιχτών που συνηθώ, και μας έπαιρνε στο παλιό Γασιπί, που βάζαν καρέκλες και μέσα στο στίβο για να δούμε τους αγώνες με τους ελληνικούς συλλόγους. Ήταν τεράστιο τότε το επίτευγμα, τόσο του Ολυμπιακού και μετέπειτα του ΑΠΟΕΛ. Τότε με έλκυσε εμένα το ΑΠΟΕΛ με τον τεράστιο τον Ανδρέα τον Στυλιανού, εκείνη την ομάδα του Ηρόδοτου, μετά του Παντζαρά, του Λεωνίδα που ήρθε από το εξωτερικό. Οπότε αγάπησα και λόγω συγγένειας περισσότερο το ΑΠΟΕΛ. Mm-hmm. Και έτσι ήταν η συμπάθεια μου, ήταν Ολυμπιακός, και η αγάπη μου ήταν το ΑΠΟΕΛ στο ποδόσφαιρο. Ναι. Όπου κάθε Κυριακή έπαιρνα με μαγαρίν τον Ανδρέα τον Χαραλάμπου, στον φίλο μου που έφυγε νωρίς από τη ζωή, τον συμπαίχτη μου και παιδικό μου φίλο, πηγαίναμε στο Γασιπί για να βρούμε κάποιον να μας βάλει μέσα να δούμε ποδόσφαιρο. Και που λέτε, ήρθε το Μάιο, ήρθε το κρίσιμο παιχνίδι, το οποίο αν κερδίζει, εμείς δεν θα αλλάζαμε τη θέση μας, ήμασταν τρίτη και θα παραμέναμε τρίτη. Ναι. Και ο Λύρας και η ομάδα ήθελαμε όμως να κερδίσουμε την ΑΕΛ, γιατί υπήρχαν και πολλές άλλες κόντρες μεταξύ μας με το σωματείο. Εξάλλου, είναι πολύ λογικό να θέλει να κερδίζεις ή την καλύτερη, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι. Έτσι είναι. Δεν πρέπει να δικαιολογήσει γιατί να κερδίσει την ΑΕΛ. Το θέμα θα ήταν να μην κερδίσει την ΑΕΛ επίτηδες. Αυτό θα ήταν. Ναι, ακριβώς. Οπότε δεν υπήρχαν τότε τέτοια θέματα να ολιγορήσουμε ή να μην αγωνιστούμε όπως θα έπρεπε. Μιλάμε για έναν γήπεδο κατάμεστον, ερχόντουσαν με τις βούρνες των σύρων, ξέρετε, τις αναρκαλιευτικά τα μηχανήματα και έβαλαν τον κόσμο μέσα γύρω από τις στέγες των σπιτιών. Μιλάμε για πάνω από 3-4 χιλιάδες κόσμο σε έναν ανοιχτό γήπεδο. Του Καϊμακλείου ήταν ανοιχτό, το οποίο... Αγωνίστες να στηρίξουν την προσπάθεια, αλλά και οι Καϊμακλείωτες οι οποίοι ήταν... Για εμάς τους πιο νεαρούς, το ανοιχτό του Καϊμακλείου πού ήταν και περίγραψε μας. Είναι εκεί που είναι το σωματείο, πίσω από το σωματείο, στον ίδιο περιφραμμένο χώρο που τώρα προσπαθούν να φτιάξουν πολύ σωστά, να ανακαινήσουν την περιοχή και να την αναζωογονήσουν με γήπεδα του τένις, μπάσκετ, κήπους κτλ. Και εκεί πίσω ήταν η βάση μας, ήταν το σπίτι μας. Όλη μέρα ήμασταν εκεί. Και οπότε ο Λύρας λέει, να ξέρει μόνο να θέλει να κερδίσει την ΑΕΠ, πρέπει αν μπορεί. Οι παίχτες στην ΚΑΤ της εποχής κίνης ήταν σπουδαίοι, ο Γιώργος Ολύμπιος, ο Ανδρέας ο Μπουλαίδης, ήταν ο Ανδρέας ο Δημητρίου, ο αρχηγός, ο τεράστιος αρχηγός του Αχιλλέα Καϊμακλείου, ο οποίος αποχώρησε, ο Νάσος ο Παναγιώτου, ο Ρίκος ο Κυριακίδης, που μετά ήταν διαιτητές του, ζήσετε εσείς, που είστε από την προσφυγιά. Και ήταν υψηλοί οι Κοζάκηδες, ο Μαρίνος ο Λαμπριανίδης. Λέει ο Λύρας, δεν μπορούμε να βρούμε το θηρότον με τούτους που έχουμε και την ταχύτατη ομάδα της ΑΕΛ. Ήταν φοβερά ταχύτατη η ΑΕΛ.
Οπότε λέει ο Λίρας να φέρουμε τον Μιτσίμπου κάτω, ενώντας εμένα. Ήμουν 15 χρόνων τότε, το Μάιο του 1988. Είχες παίξει παρακτηρίζω... με την αντρική ομάδα μέχρι τότε κάποια παιχνίδια? Είχες... Όχι, όχι, ήταν το πρώτος μου αγώνας. Και δεν είχες παίξει αυτός... ποτέ με το Αχιλλέα? Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Παίζαμε στο παιδοφηβικό, οπότε εγώ παραξενεύτηκα. Μάλιστα, άρπαξα και μερικές ψηλές που τον Λίρα, τους πολλούς πατσούς της αγάπης που μας έδινε ο Λίρας. Γιατί έλεγα του, κύριε Λίρα, μα εγώ, άκουσες τη ζωή πανέ μου. Λέω του, με να φωνάζεις ο κύρις μου, γιατί να αρχίσω να πάω σπίτι. Τέλος πάντων, λέει μου, άσχημα τον εμένα, τον μπάμπο, τον μακαριστό, τον πατέρα μου, θα του τα πω εγώ. Και ήταν Τετάρτη, πέμπτη Παρασκευή, πήγα στην προπόνηση με την ομάδα και το Σάββατο θα ήταν ο αγώνας. Εγώ και πιστεύω ότι να παίξω. Λέω να με βάλεις στην δεκάδα και αν χρειαστεί θα παίξω. Οπότε όταν ο Λίρας ξεκίνησε και λέει, ξεκινούμε με τον Ανδρέα τον Κοζάκη, τον Μαρίνο τον Λαμπριανή, τον Μπουλαίδη, τον Ολύμπιον και τον Τάκη. Κάμουν το έτσι με εγώ, στο μα εγώ άρπαξα τον Πάτσο. Ακούς τι σου λέει, όλα μου έπιαμε, τσιμπούτσο. Θα μπεις μέσα λέει μου και θα κάνεις σίδερα, λέω του. Και τι θα κάνω, λέω του μέσα. Τι θα κάνεις, λέει μου, θωρείς τον τζινόν, λέει μου με το μουσί. Ενώντας το μαγαρί, το θυρότο. Εγώ άκουα το θυρότο και έβλεπα το μόνο που έπαιζε, που ήταν εξαιρετικότατος. Σπουδαίος παίχτης. Λαλή μου, όπου πάει, λαλή μου, θα τον βουράς του πίσω. Λαλό του εγώ, μα όπου πάει. Και στην τουαλέτα, λέει μου, να πάει, θα βγαίνεις μαζί του. Έτσι και έγινε, ρώτατε μου, μέσα σε τούτο συγκλονισμό, γιατί άλλο να το, λέω, να το περιγράφω και άλλο να το ζεις. Ένα γήπεδο κατάμεστο και να παίρνει έναν παιδί τώρα 15 χρονών να παίξει τον αγώνα. Ήταν... Ο Θυρότος πόσο πιο μεγάλος σου ήταν, Τάκη? Ο Θυρότος είναι 9 με 10 χρόνια μεγαλύτερος. Εντάξει, άρα ήταν ενήλικας, ήταν τότε, ήταν 25 τότε ο Θυρότος. Ο Θυρότος νομίζω ήταν του 56 και εγώ ήμουν του 63. 7 με 9 χρόνια ή 54 ή 56, κάπου εκεί. Για να δω τη διαφορά υπήρχε, μεγέθους και ηλικία. Υπήρχε. Ναι, υπήρχε η εμπειρία. Ο Γιώργος ήταν. Στα 15 πολύ... σου, Τάκη, έγινε 26 πλέον, είχε ψηλώσει. Όχι, είχα ψηλώσει γιατί ο κύριο Λίρα σε κέρδισε και στοίχημα. Ο αγαπητός ο Κόκκος ο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα και από τους μεγάλους σκαπανείς στην προσπάθεια του Αχιλλέα να δημιουργηθεί. Έλεγε του Λίρα, το λέει ακόμα και ο ίδιος ο φίλος ο Κόκκος, ότι είναι το μόνο που πέσα έξω. Λέει, δεν μπορεί να τον κάνεις τούτον, έλεγε του. Και ο Λίρας έβαλε ένα στοίχημα, έβαλε με βάστα φώτα, βάστο βάσσαλον των φώτων, και πιάνε το κλειδί και σημάδεψε. Και λέει του, αν δεν γίνει, ο κύρις του είναι 65, αν δεν γίνει πάνω από ένα 65, να σου έχω 100 λίρες ή να μου το κεις εσύ. Και, αλλά να τον αφήγεις, λέει του, να προπονείται, θα τον ιστιώξουμε, για μένα τώρα. Οπότε εγώ γίνηκα στο χρόνο γίνηκα έναν 33, μετά έβαλα 35 πόντους σε 18 μήνες και έγινε ένα 68. Δηλαδή πήρα μεγάλο ύψος από τα 13,5 μέχρι τα 15-16. Οπότε δημιούργησα έναν ύψος, αλλά ήμουν πάρα πολύ αδύνατος. Δεν είχα βάρη πάνω μου, δεν είχαμε ό,τι φυσική γύμναση είχα πάνω μου. Και έτσι κέρδισε και το στοίχημα ο Λίρας. Οπότε έγινα 68, τώρα έμεινα 74-75. Πήρα σιγά σιγά ακόμα λίγο ύψος. Παίζουμε τον αγώνα, αγαπητέ Ρόδοτε. Κάνω ένα καταπληκτικό παιχνίδι, πραγματικά, δηλαδή είναι απίστευτο. Παίζω και τα 40 λεπτά, κυνηγώ των Θυρώτων. Αν δεν κάνω λάθος, είχε πετύχει περίπου 11 με 13 πόντους ο Θυρότος, είχα βάλει και 9 εγώ. Αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι τον επηρεώρησα. Ο Αχιλλέας και Μακλίου κέρδισε 67-64 και το πρωτάθλημα πήγε στο ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα. Και το χαρακτηριστικό είναι κράταμε ο Σταύρος Ολούρας, ο ηθοποιός, αυτός ο τεράστιος ηθοποιός. Ήταν φαν της ομάδας μας. Με κρατούσε στο σβέρκο του και φακούσαμε γύρω του και Μακλίου. Φαντάσου, εμείς δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Πήραμε το ΑΠΟΕΛ, αλλά τόση ήταν η χαρά που κερδίσαμε την ΑΕΛ. Που πανηγυρίζαμε μέσα στο Καϊμακλή. Τούτον ήταν ο καταλήτης αυτών των περιστατικών. Ήταν ο καταλήτης και η αφετηρία, γιατί από τότε δεν ξαναβγήκα από την πεντάδα του Αχιλλέα Καϊμακλίου και ξεκίνησε η μεγάλη μου καριέρα όπως την εγνώρισε ο κόσμος. Και εκεί την περίοδο ήρθε ο Τάκης ο Λίρας. Μια ημέρα ήταν η μοναδική φορά που έφαγα πατσούς, να μου μιλήσει θέλω σε μετά τον αγώνα. Έπαιξα έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Έναν ημίχρονο με το Αχιλλέας έφτιαχνε με, καμνάν μπουμπούλι και πήγα στην πρόοδο Καϊμακλίου, στον άλλο σύλλογο. Και στο ημίχρονο έβαλα 3 γκολ του Αχιλλέα Καϊμακλίου και κερδίσαμε 0-3.
Και πήγαν και καρφώσαμε στο Λίραν ότι παίζαμε τον άλλο σύλλογο και να το αφουτιώχνουμε. Έβαλε με έπαιξα 40 λεπτά pressing με το εφηβικό για να μου βγάλει την πίστη μου και μετά έπαιξα και 40 λεπτά στο αντρικό. Γιατί παίζαμε μετά στο αντρικό. Ναι. Και τούτο να το πούμε κάποια στιγμή γιατί παίζαμε δύο αγώνες. Έχει σημασία με τη σημερινή ανάπτυξη. Και στο τέλος λέει μου θέλωσε. Επίαμε λέει μου κοίταξε να δεις, αγαπώ σε, εκτιμώ σε, τα κουί μου πρέπει να αποφασίσεις. Θα παίξεις μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Με κόκκινα γράμματα. Είσαι εξαιρετικός, ξέρω και ποτσί και πολλά. Εγώ όμως επειδή μέσα στη φτώχεια, μέσα στις δυσκολίες, ήβρα αγάπη, ήβρα στοργή και αυτό είναι τεράστιο ηρώτητα από έναν μπάσκετ άνθρωπο και σπουδαίων άνθρωπο τον Τάκη τον Λίραν. Όχι μόνο εγώ. Εκατοντάδες, χιλιάδες αθλητές στα χέρια του, είτε μαθητές είτε αθλητές. Έζησα του την αγάπη, του το ενδιαφέρον, τη στοργή. Οπότε με κέρδισε το μπάσκετ και λόγω εθνικής και λόγω της αγάπης του κόσμου έπρεπε να αποφασίσω γιατί το ποδόσφαιρο έπρεπε να μπαίνω στο παλιό γασιπί που να πάω στο Αποέλη στην Ομόνια και με ποιες δυνατότητες. Δεν υπήρχε τούτη δυνατότητα. Άρα εμέτρησα τα πράγματα εκείνη την περίοδο παρόλο που σου λέω θα μπορούσα να γίνω μου και εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με κέρδισε το μπάσκετ και αυτόν το χρωστό στον Τάκη τον Λίρα. Και στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έκαναν το λειτουργήμα του δασκάλου, του καθηγητή, του προπονητή. Mm-hmm. Και από εκεί ξεκινά. Μετά πήγες να σπουδάσεις Ελλάδα στα πόσα είχες πάει στρατό, φαντάζομαι, ως τα 20. Να μου επιτρέψεις να πω κάτι. Για εκείνη την περίοδο πήραμε πρωταθλήματα με την εφηβική ομάδα, πρώτα με τον Τάκη τον Λίρα. Μετά ο Τάκης ο Λίρας για κάποιους λόγους φεύγει από τον Αχιλλέα το 79. Πηγαίνει στο ΑΠΟΕΛ και έρχεται στην ομάδα Κόκος Ολάμπρου, ένας σπουδαίος προπονητής για μένα, ο σπουδαιότερος εμπειρικός προπονητής. Ο Λίρας ανήκει στους ακαδημαϊκούς προπονητές και δουλεύουμε μαζί του 3 χρόνια. Κάνουμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε συνέχεια αυτή τη βάση που δημιούργησε ο Τάκης ο Λίρας. Mm-hmm. Και κερδίζουμε εφηβικά πρωταθλήματα. Πάμε στον τελικό με την ΑΕΛ τελικών κυπέλου 2 σερί χρονιές. Και φτάνει το πλήρωμα του χρόνου, γίνεται η πρόταση από τον Ολυμπιακό Πειραιών, ανέλπιστη πραγματικά. Εγώ πέρασα τις πανκύπριες εξετάσεις, πανελλήνιες τότε που λέγαμε, απλά για ένα στοίχημα να πάρω τη βάση, δεν υπήρχαν λεφτά στην οικογένεια για να σπουδάσω. Ναι. Και όταν έχεις πίστη και ο Θεός σε βοηθά, ήρθε ο Ολυμπιακός Πειραιός με την προτροπή του Ανδρέα του Κοζάκη, ναι, και άλλο φίλο στην Ελλάδα. Όταν είδαν ότι επέρασα και γνωρίζαν ότι θα πάω στην Ελλάδα. Ήρθα στην Κύπρο και λέει: «Απ' να το φέρουμε στον Ολυμπιακό Πειραιώς». Είχες περάσει στη γυμναστική ακαδημία. Ναι. Αλλά δεν, είχε, δεν θα πήγαινες όμως, διότι δεν είχες λεφτά. Όχι. Η οικογένεια δεν είχε. Τα αδέρφια μου ήταν αριστούχοι, τόσο ο Πανίκος όσο και ο Γιάννος. Και όμως η οικογένεια δεν είχε λεφτά να του σπουδάσει. Και πήγαν στις τράπεζες. Εγώ είχα την ευλογία και την τύχη να έρθει ο Ολυμπιακός Πειραιώς. Να μου δώσει αυτή τη δυνατότητα, να τους ευχαριστώ. Για ποια χρόνια μιλούμε, Τάκη? Το 82, τελείωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. Ο Κοζάκης ήταν 3 χρόνια, νομίζω, τότε στο Ολυμπιακό. Πρέπει να ήταν 3 χρόνια. Το 79 είχε πάει ο Ανδρέας, ήταν στο τελευταίο έτος σπουδών του. Και τους είπαν ότι αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είναι από τους καλύτερους ο Τάκης. Ήρθα στην Κύπρο, μου δώσα μια πάρα πολύ καλή υποτροφία, εκτός από λεφτά, το σπίτι μου, το μέσο μου και τα λοιπά. Και ξεκινώ ένα μεγάλο ταξίδι με τον Ολυμπιακό. Μια εποχή όπου ο Ολυμπιακός ήταν στην παρακμή του. Είχε φύγει μια πλειάδα παιχτών, ο Μελίνη, ο Διάκουλας, και έμεινε ο Καστρινάκης, ο Γιαντζόγλου, ο Μπαρλάς, ο Ραυτόπουλος που επιβίωσε πριν 2 χρόνια. Ο Παραγιός, ο Κοζάκης, ο Ελληνοαμερικάνος, ο Κασίνης, ο Κοκορόγιαννης, σπουδαίοι παίχτες. Πώς ήταν το επίπεδο τότε στην Ελλάδα? Μιλάμε για σεζόν 82-83. Πώς ήταν το επίπεδο όταν μιλάμε? Ήταν, βλέπω εδώ, έτσι πήγα να δω, να θυμίσω, Παθηναϊκός, Άρης, έπαιρναν τίτλους εκείνη την περίοδο. Ολυμπιακός είχε πάρει το 77-78. Και ο ΠΑΟ, Ήταν Ολυμπιακός Πειραιώς έτσι προς τα τέλη της δεκαετίας του 70. Ναι. Όταν έφυγε αυτή η φουρνιά, άρχισε η παρακμή του Ολυμπιακού, άρχισε η άνθηση του ΠΑΟ και του Άρη, όταν έφυγε ο Γκάλης στην Ελλάδα, με Παπαγεωργίου Γκάλιν και τα λοιπά, εκείνη την σπουδαία εποχή. Αξίζει να σημειώσω, γιατί πρέπει να αναφερθώ στο φίλο και συμπαίκτη τον Κώσταντο Στυλιανού,
ο οποίος όντας Κύπριος αλλά και με ελληνική υπηκότητα ήταν σε αυτήν την τεράστια ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης και μετά ήταν και συμπαίκτης στην Εθνική, ο Κώστας Στυλιανού. Μιλούμε για τη σεζόν 82-83, είχες πάει στην Ελλάδα. Ναι, ήμασταν ο Αργύρης ο Καμπούρης, αυτός ο τεράστιος γίγαντας, ο οποίος έβαλε τις βολές για το Πανευρωπαϊκό, ο Δημήτρης ο Σαμπάνης, ο Αλέξης ο Χριστοδούλου και εγώ, ήμασταν οι τέσσερις υποτίθεται επενδύσεις του Ολυμπιακού για το μέλλον. Οι οποίοι πηγαίναμε πρωινές και απογευματινές προπονήσεις, εκτός από τον Αργύρη, ο οποίος ήταν οικοδόμος ο Αργύρης ο Καμπούρης, φτωχή οικογένεια για να ζήσει και ερχόταν μόνο τα απογεύματα. Πηγαίναμε στον Άγιο Κοσμά να κάνουμε προπονήσεις ατομικές στο Στίβο και μετά επιστρέψουμε να κάνουμε βάρη, το απόγευμα προπόνηση βάρη και ούτω καθεξής. Καθαρά επαγγελματική δουλειά. Σπουδές πότε προλάβες να κάνεις? Εντάξει, σπουδές ήταν σπουδές. Μετά πηγαίναμε στην Ακαδημία, τα μαθήματα, οι προπονήσεις. Αλλά δούλευε όμως ξαφνικά από το ερασιτεχνισμό της Κύπρου, ξαφνικά βρέθηκες να παίζεις στο ελληνικό πρωτάθλημα σε μια ομάδα η οποία. Μπορεί να μην ήταν καλή ομάδα, αν και βλέπω ήρθε πέμπτη εκείνη τη σεζόν. Ναι, παίξαμε στην Ολλανδία με την Πάρκερ στην Ευρώπη. Πήγαμε στην Ευρώπη, παίξαμε στην Ολλανδία. Χάσαμε φυσικά, αλλά ήταν Ολυμπιακός. Ήταν εκεί όταν λέμε άρχισε οι παρακμές. Με Ολυμπιακός ουδέποτε ήταν μικρή ομάδα. Κρατήθηκε ψηλά και άρχισε να προσπαθεί να ανανεώσει. Πώς ήταν για σένα, Τάκη, ένας μικρός που την Κύπρο, ο Κοσάρης, που είναι φτωχή οικογένεια, που φαντάζομαι και που την Κύπρο μπορεί να μην ξαναβγήκες μέχρι τότε. Όχι, έβγαινα με τις εθνικές ομάδες. Α, με τις εθνικές, σωστό, ναι. Πώς ήταν ξαφνικά να βρεθείς στο ελληνικό πρωτάθλημα σε αυτό το επίπεδο, να παίζεις με τον Άρη, που έπαιζε τον Γκάλι στον Άρη τότε, από ό,τι βλέπω. Ήταν ο πρώτος τίτλος του Άρη στο Παναθηναϊκό. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, πες μου λίγο για το πώς το έζησες. Μία λέξη, δέος. Δέος. Μόνο που ήταν απολό, γιατί όταν θα σου μιλήσω για αργότερα, όταν πήγα στον Ελυσιακό, με ποιους ήμουν συμπαίχτης, δεν μπορεί να πεις άλλη λέξη από το δέος. Καταρχήν το επίπεδο ήταν τρομακτικά ψηλό. Μπορεί σήμερα να μας εκστασιάζει το ότι παίζουν και με ξένους και τα λοιπά. Σας λέω ειλικρινά, όπως και ένας εξ αυτών των παιχτών ήρθε και στην Κύπρο, ο Κανακάκης, που τον έφερα στην ΕΝΑ τότε και πήραμε το πρωτάθλημα. Ναι, οι παίκτες ήταν τρομερά καλοί. Μιλούσαν της μπάλας. Ήξεραν πάρα πολύ μπάσκετ οι άνθρωποι. Μπορεί το ελληνικό μπάσκετ σαν εθνική να μην μεσορανούσε. Έκανε κάποιες κλάμψεις. Αλλά υπήρχε τρομερά ψηλό επίπεδο. Σπουδαίοι παίκτες. Εγώ έχω πάθει πάρα πολλά και τους ευγνωμονώ και από τους παίκτες και από τους προπονητές. Σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, ακόμα και στις μικρομεσαίες ομάδες. Τον Πανιόνιον, το Sporting, το Περιστέρι αργότερα. Ήταν όλες πραγματικά μπασκετομάνες. Και εκεί όταν τελείωσα την πρώτη χρονιά και υπήρχε ο προβληματισμός κατά πόσο θα έπρεπε να συνεχίσω. Γιατί για μένα ήταν μεγάλο ταβάνι. Κακά τα ψέματα, ήταν πολύ δύσκολο να παίξω στον Ολυμπιακό. Τη χρονιά την πρώτη έπαιξα περίπου 8 με 10 παιχνίδια, σε σύνολο να έπαιξα 30-40 λεπτά όλη τη σεζόν. Γιατί η ομάδα έπρεπε να διεκδικεί. Δεν είχα παράπονο, γιατί πιστέψτε με και το λέω και στα μικρά παιδιά, ειρώνονται. Το σημαντικότερο είναι ότι προπονούμαι σε αυτό το ψηλό επίπεδο. Γι' αυτό έγινα καλύτερος. Έχεις παραστάσεις, έχεις εικόνες, παίζεις με τεράστιους παίχτες. Και ήρθε ο Στίβο Γαντζόγλου, τον οποίο ευγνωμονώ, ένας τεράστιος στο Λιοντάριν που τον λέγαμε τότε στο Ολυμπιακό, με τον Κοζάκη και μου λέει: Τακούλη, θέλω να σου μιλήσω. Λέει μου, Κοζάκης, άκουσε το, λέει μου, γιατί ο Στίβος θέλει το καλό σου. Και μου κάνει την πρόταση, μου λέει, ήρθε ο πρόεδρος του Ηλυσιακού, τότε ο Ρογκαβόπουλος, ήταν στη Β' Αθηνών ο Ηλυσιακός και θέλει να πάει μέχρι την Α' Εθνική. Τόσους στόχους έβαλε. Υπήρχαν λεφτά, υπήρχε πλάνο. Ναι. Και σε είδε, μου λέει, προχτές το παιχνίδι, παίζαμε την τελευταία αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Και το παιχνίδι είχε εγκριθεί 20-25 πόντους και με βάζει μέσα ο προπονητής. Είχε φύγει ο Αναστασάτος και προπονητής ήταν ο Μπαρλάς, τον οποίο να θυμάσαι ο γιος του έπαιζε και στην Κύπρο κάποια στιγμή. Εχειρίζεσαι από τη Λάρνακα. Και μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω τα τελευταία 5-6 λεπτά. Εκείνα τα τελευταία 5-6 λεπτά, εγώ σαΐτα όπως ήμουν, έκανα τα πάντα, έβαλα καλάθια, ήταν ο Φασούλας, ήταν ο Αλεξανδρής, έκλεβα μπαλιές. Ενθουσιάστηκε ο πρόεδρος του Ηλυσιακού και λέει του αυτόν τον μικρό, λέει του, δεν μου το δίνεις να το φέρω στο Ηλυσιακό. Λέει του, το θέλεις, είναι πολύ καλό παιδί, λέει του, είναι πολύ καλός. Ταχύτατος, λέει του, κτλ. Στο Ολυμπιακό θα δυσκολευτεί να παίξει. Ναι. Αλλά σε σένα, και έρθε μου λέει, σου εισηγούμε να πάει εκεί τα γούλια.
Γιατί εδώ θα είναι δύσκολο. Σίγουρα θα σε αγκαλιάζουμε, θα σε βοηθούμε, αλλά θα αργήσει να παίξει. Εδώ είναι καλύτερα να πα σε πιο μικρομεσαία ομάδα η οποία έχει στόχου και να ανεβαίνει μαζί τη. Και πράγματι, επειδή δεν με διακατήχαν ουδέποτε η Αλαζονία η Ρόδοτε, και άκουγα του μεγαλύτερου και σοφότερου μου, άκουσα τι προτροπέ και του Στίβ του Ναντζόγλου και του Κοζάκη. Πήγα στον Λυσιακό και πραγματικά ήταν η πιο σημαντική απόφαση που πήρα ω καλαθοσφαιριστή στην επαγγελματική μου καριέρα. Γιατί? Γιατί ο Ηλυσιακός τις τρεις σεζόν που ακολούθησαν πήραμε τέσσερις ανόδους και να εξηγήσω το γιατί. Παίρναμε τα πρωταθλήματα και εγώ ήμουν βασικότατος. Mm-hmm. Όταν λέω βασικότατος παίχτης που έπαιζα 30 με 40 λεπτά ανά αγώνα, είχα την ευκαιρία κάθε χρόνο που ανεβαίναμε ενώ ερχόντουσαν μεταγραφές να βάζουν τον πύχη πολύ ψηλά. Άρα και εγώ ανταγωνιστικά έπρεπε να δουλέψω περισσότερο για να τους φτάσω. Έτσι. Και εδώ είναι κάτι που είπα προηγουμένως, που είναι, δηλαδή με συγκλονίζει όταν το αναφέρω. Πριν να αρχίσω τον μπάσκετ, όταν μόλις το ξεκίνησα, είχα στο δωμάτιο μου σαν πόστερ, αυτά που βάζουμε μεγάλων, τον Γκούμαν, έναν τεράστιο θρύλων του ελληνικού μπάσκετ, τον Καστρινάκη, με τους οποίους έφτασα να είμαι συμπαίκτη στον Ηλυσιακό. Μόνο και μόνο να το σκεφτείς, καταλαβαίνεις. Αυτοί οι δύο το 75-76 είχαν κληθεί και συμμετείχαν με τη μειχτή Ευρώπη. Με τη μειχτή Ευρώπη. Ο Βασίλη Ογκούνα είναι ο πρώτο σκόρερ όλων των εποχών, χωρί το τρίποντο. Και μετά είναι ο Γκάλη. Όταν εγώ τον έφτασα στα 41, του έκαναμε του γενέθλια ένα συμπαίχτη μου. Ήταν ο Καστρινάκη, ο οποίο ήταν στο Ολυμπιακό και μετά τον είχα δύο χρονιά στον Ηλυσιακό, με τον Παπαδάκη του Πανιωνίου. Με τον Μαραγκόν, σπουδαίος παίκτης του και αθλητής του Πανελληνίου. Τον Γεωργιάδη που ήρθε από τον Άρη Θεσσαλονίκης. Τον Αναγνώστου που ήρθε από τον Πανελλήνιο. Και τόση άλλη πλειάδα παιχτών. Ο Παπαντονίου που ήρθε από τον Παναθηναϊκό. Yeah. Ήταν όλοι τους ένας και ένας. Και εγώ μεγάλωνα μαζί τους και ανέβαινα και επίπεδο. Γιατί δούλευα σκληρά η Ρόδο. Πολύ σκληρά. Από 4 με 8 ώρες ημερησίως. Δεν είχα άλλη επιλογή όμως. Σεβόμουν το ψωμί που έπαιρνα. Ναι. Γιατί συνεχίστηκε η υποτροφία μου με τον Ηλυσιακό και ήθελα πραγματικά να πάρει σάρκια και ωστά τούτη η προσπάθεια που από μικρόν με απέρριπταν, δεν το πίστευαν γιατί ήμουν κοντός, γιατί. Και όμως είχα την χαρά και την τύχη και την ευλογία να παίξω στο ελληνικό μπάσκετ, να έχω αυτές τις εικόνες και παραστάσεις, να δουλέψω σε σπουδαίους προπονητές. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο των Ελλήνων προπονητών, όχι μόνο τώρα, και παλαιότερα ήταν, να παίξω κοντά σε σπουδαίους καλαθοσφαιριστές, να παίξω αντίπαλους με αυτούς τους παίκτες, όπως ο Γιαννάκης, όπως ο Γκάλης, όπως ο Στεργάκος, ο Κοροναίος, και ο Κόντος, τρομεροί παίκτες, ο Πετρόπουλος, ο Φασούλας, ο Αλεξανδρής, ο Γιαννουζάκος. Αυτά όλα μου έδωσαν την ευκαιρία και εμένα χρόνο με το χρόνο να γίνομαι καλύτερος. Και να σου πω ένα περιστατικό, η Ρόδοτε το 83-84 παίρνουμε το πρωτάθλημα και ανεβαίνουμε στην Αλφα Αθηνών. Μετά παίρνουμε το πρωτάθλημα και ανεβαίνουμε στη Β' Εθνική. Όταν τέλειωσε το πρωτάθλημα, έφερε 7 μεταγραφές ο Ηλυσιακός. Είχε 4-5 που προηγουμένως πολύ καλούς και είμαστε ένα λίγο δεκάδα, γίναμε 19. Πίστεψε με ότι έκλαια που την έννοια μου ας θα ήμουν μέσα στους 12. Γιατί ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές μου και ήταν μια παράμετρος τούτη. Ναι, ναι. Και όταν είχε η ομάδα 10 καλούς και ήμασταν και 4 νεότεροι, παρόλο που την προηγούμενη χρονιά ήμουν βασικός, αλλά έφεραν τεράστιους παίχτες όπως αυτούς που σου λέω. Τα φέρνεις τον Καστρινάκη, τα φέρνεις τον Γκούμαν, τα φέρνεις 7 πρωτοκλασσάτους από την Αλφα Εθνική. Εκεί καταλαβαίνεις ότι οπισθοχωρείς σε σειρά. Σωστό. Και όταν μου είπε ο πρόεδρος Στακούλη, μη φοβάσαι, θα είσαι ο 12ος. Ενώ έκλαια εγώ από το κακό μου. Φαντάσου να είσαι βασικός τη μια χρονιά και την επόμενη να κρέμεται η θέση σου για την 12η. Και όμως, επειδή εγώ σας είπα, δεν σταματούσα ποτέ να εργάζομαι, πήγαινα μια ώρα, δύο ώρες πριν την προπόνηση να δουλέψω, τελείωνε η προπόνηση και μετά μια-δύο ώρες μετά την προπόνηση. Για να μπορώ να ανταγωνιστώ αυτούς τους σπουδαίους παιχταράδες. Και στο τέλος όμως είμαι πανευτυχής γιατί κέρδιζα με το σπαθί μου τη θέση μου στην πεντάδα. Mm.
ενώ στην αρχή η ομάδα ξεκινούσε με τους καλούς, ας το πούμε, που ήταν πιο μεγάλους, πιο έμπειρους, και ο προπονητής με θεωρούσε έναν αντικατάστατο. Δηλαδή, ναι. Όταν ο Βασίλης Ογκούμα και ο Καστινάκης ρεάζει τον προπονητή να βάλει στον τακούλι, γιατί εθυσιάζομαι εγώ για την ομάδα, έκανα εξαιρετικά τον ρόλο του playmaker, με δίδαξαν να είμαι καλός intelligent playmaker και μετά να σκοράρω. Και έκανα εγώ αυτό το talk work, ξέρεις πολύ καλά, έπαιξες μπάσκετ. Δεν είναι εύκολο να πεις του παίχτη, να κάνει χαμαλίκι μόνο μες στο γήπεδο. Οι παραπάνω παίχτες θέλουν να πιάνουν και μπάλα να σουτάρ. Εγώ δεν ήμουν τέτοιος παίχτης και οδέποτε ήμουν. Εμένα μου άρεσε να κάνω αυτό που έλεγε ο προπονητής, να οργανώσω την ομάδα να παίξουν όλοι καλά, γιατί από τον playmaker εξαρτούνται όλα, είναι το computer, είναι ο προπονητής. Ναι, ναι, και έτσι ανάγκαζα τον προπονητή και τον Διαμαντόπουλο και τον Κυρίτση και τον Σταμέλον, όλους τους προπονητές να με έχουν βασικό στην ομάδα. Και έτσι φτάσαμε στην τελευταία χρονιά, όπου θα γινόταν η Α1, Α2 και Β' Εθνική. Εμείς από τη Β' Εθνική, για να μην αδικηθούμε να ανεβούμε στο ψηλότερο σκαλοπάτι, δημιουργώντας την Α2, έγινε η εξής ρύθμιση. Παίξαμε τα πρώτα μπαράς στο Final Four μεταξύ των ομάδων της Β' Εθνικής για να πάρουμε την άδωση στη ψηλότερη κατηγορία. Κερδίσαμε όλους τους αγώνες και ανεβήκαμε με τον Μίλωνα, υποτίθεται στην ψηλότερη, αλλά η ψηλότερη ήταν η Α2. Και για να μην αδικηθούμε, ξαναπαίξαμε σε συνέχεια άλλα μπαράς τέσσερις ομάδες. Εμείς με τον Μίλωνα και την ΑΕΚ και το Σπόρτιν που ήταν στην Α1 ως ένατος και δέκατος, ΑΕΚ Αθηνών και Σπόρτιν, για να δούμε αν θα ανέβει κάποια ομάδα δύο κατηγορίες, δηλαδή εμείς, ή αν θα πέσει κάποια από αυτές. Χάσαμε από την ΑΕΚ έναν πόντο στο Παπαστράτιο, κερδίσαμε το Σπόρτιν στον επόμενο αγώνα και τον Μίλωνα με δικό μου καλάθι στο Σπόρτιν τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα και έπεσε το Σπόρτιν, παρέμεινε η ΑΕΚ και ανέβηκε ο Λυσιακός στην Α1. Με αυτούς τους τεράστιους παίχτες που σου έχω πει. Και εκεί που ανεβαίνουμε στην Α1, ρώτατε μου, για να δώσω και μια συνέχεια, παρόλο που μονολογώ, δυστυχώς, με βάση τον κανονισμό που υπήρχε τότε, που να ανήκουμε εφόρου ζωή σε ένα σωματείο, για να πάει στο εξωτερικό να αγωνιστείς δεν υπήρχε μεταγραφή υποσχετική. Θα έπρεπε να πάρεις ελευθέρα. Και εκείνα τα χρόνια, αν καθόσου 2 χρόνια και δεν έπαιζες, τότε μπορούσε να απελευθερωθείς από μόνο σου, αρκεί να δείξεις ότι σπούδαζες. Και το έκαμε αυτό το πράγμα ο Γιώργος Σαββίδης του ποδοσφαίρου, όταν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Λευκοσίας, έθελε να πάει στην Ομόνια. Και παρεμπιπτόντως έπαιζε και βόλεϊ ο Γιώργος. Συγγνώμη, έπαιζε και μπάσκετ. Και αποφάσισε να πάει να γραφτεί σε μια σχολή και μετά να μεταγραφεί στην Ομόνια. Κάπως έτσι ήταν τα γεγονότα, αφού κάμει 2 χρόνια χωρίς να πέσει. Και αναγκάστηκε μετά ο Ολυμπιακός Πειραιώτης να τον πουλήσει. Οπότε λέει σου, για να μην χάνουμε τον παίχτη που να πάει στο εξωτερικό, όταν θα επιστρέφει, θέλουμε τον δικό μας. Είχαν και λίγο δίκιο τα σωματεία, αλλά με τον τρόπο που το κάμα ήταν και λίγο απάνθρωπο. Ναι, ναι. Οπότε εγώ πήρα τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, πήρα λεφτά ο Αχιλλέας. Φεύγω, πάω στον Ολυμπιακό, ξαναπαίρνει λεφτά ο Αχιλλέας. Τελειώνει, σου λέει ο κανονισμός στις σπουδές σου, ή το πολύ συν ένα χρόνια, πρέπει να ξαναεπιστρέψει στην ομάδα σου. Ή να σου ξαναδώσει η ομάδα σου μεταγραφή. Έχει σκέφτο σήμερα να σε δίνω εγώ ελευθερά σε ένα σωματείο και μετά από 4 χρόνια, ενώ ήσουν ελευθερά, να ξαναδιεκδικώ τα δικαιώματά σου. Τώρα μιλούμε το 80, ο Λυσιακός ανέβηκε το 86. Εσύ ήσουν στον Λυσιακό 3 χρόνια. Ήθελες να μείνεις στην Ελλάδα. Τελείωσες τις σπουδές σου, έτσι. Τελείωσα τις σπουδές μου. Μάλιστα, ήμουν και στο τμήμα και συμβουλεύτηκα με τον δάσκαλο μου, τον Τάκη Νολίραν, και τον καθηγητή που έρχεται στις σχολές στην Κύπρο, τον κύριο Αναστασιάδη. Διότι είχα την ανησυχία ο Αχιλλέας άρχισε να κάνει νερά, να μην θέλει να με αφήσει να παίξω στην Ελλάδα. Εγώ διορίστηκα αμέσως. Και μάλλον είχα τη δυνατότητα να διοριστώ αμέσως, γιατί υπήρχε έλλειμμα καθηγητών στα σχολεία με το πρόγραμμα Αθλητισμός και Παιδί κτλ. Γιατί βάλαν και καθηγητές και στα δημοτικά σχολεία και παντού. Οπότε δεν υπήρχε θέμα να μην βρούμε δουλειά. Ήμουν επαγγελματίας, ήμουν και προπονητής στα 3 χρόνια τούτα στον Ηλυσιακό, που το 83 και μετά με τις αναπτυξιακές ηλικίες, και ξεκίνησα από τις Κορασίδες, εξού και η αγάπη μου για τις κοπέλες, για τη δημιουργία στην Κύπρο ομάδων. Είχα την ανησυχία και είπα στον καθηγητή μου, δάσκαλε, ρωτώ του, μπορεί να σου ζητήσω να με αφήσει σε έναν αντικείμενο στην Πάσα, να μην περάσω για να πάω Σεπτέμβρη, για να μπορέσω να συνεχίσω να κάνω το συνένα. Που την άλλη όμως ήταν να χάσω τον διορισμό σαν καθηγητής.
Και τα λεφτά εννοείται. Εκεί μου στέλνουν το δίλημα. Ήρθα στην Κύπρο, πήγα στον Αχιλλέα τότε, στο Μαγαρίτο Μουζούταν και στο Ζαχαρή. Και τους είπα, κοιτάξτε, σας παρακαλώ να με αφήσετε να συνεχίσω να παίζω. Τότε ο Αχιλλέας είχε στεφτεί πρωταθλητής το 85-86. Ναι. Με τον Τάκη τον Λύρα, ο οποίος θα έφευγε. Και είχε την ατυχία, αν ήταν δεδομένα τότε, τρεις παίχτες να κάνουν εγχείρηση χιαστών. Ο Ανδρέας ο Χαραλάμπους, ο Μαγαρίτης, ο Γιώργος ο Σαβίδης και ακόμα ένας καλωσφαιριστής. Έφυγε για σπουδές η αδερφή Αζίκαλη, ο Γιαγκουλής και τα λοιπά. Οπότε η ομάδα αποδεκατίστηκε, να το πούμε, από αρκετούς σπουδαίους καλωσφαιριστές και αυτοί θέλαν να με φέρουν πίσω. Όμως εγώ τους είπα, θέλω να συνεχίσω σπουδές μεταπτυχιακά, να πάω να εργάζομαι κιόλας σαν καθηγητής, να κερδίζω χρόνια, γιατί στην Κύπρο ήξερα ότι θα κάνω 8 με 10 χρόνια να διοριστώ. Στο τέλος έκανα 14-15 και να έχω και έναν πλουσιοπάροχο μισθό και ωφελήματα και ως καλαθοσφαιριστής του Ηλυσιακού στην Α1 και ως προπονητής στις ομάδες του Ηλυσιακού. Ναι. Είτε στις αναπτυξιακές, είτε στις γυναικείες ομάδες. Και δυστυχώς ο Αχιλλέας, θέλοντας να εξυπηρετήσει την εποχή εκείνη τα δικά του θέλω, τις δικές του σκοπιμότητες, μου στέρισε τη δυνατότητα να πάω στον Ηλυσιακό. Μάλιστα, έκανα τεράστιες συζητήσεις, ήμουν πάρα πολύ απελπισμένος, έκλαια μπροστά του να με αφήσουν να συνεχίσω την καριέρα μου. Και τότε ο Μαγαρίτης... Ήταν Τάκη, ανάφερες κάποια ονόματα, Μουσούτας, ο Πανίκος. Τον κύριο Μουσούτα, για να μην παρεξηγούμε, του χρωστώ ευγνωμοσύνη, είναι από τους τεράστιους ανθρώπους στην ιστορία του σωματείου. Ο κύριος βουλευτής που λέτε σήμερα. Ήταν και τότε στην ομάδα. Ναι, δεχόταν πολλές πιέσεις για να μείνω να εξυπηρετώ την ομάδα του Αχιλλέα. Όταν του εξήγησα και ο άνθρωπος πολύ σωστά ήταν της παιδείας άνθρωπος, ήθελε να με αφήσει να συνεχίσω να προοδεύω και ακαδημαϊκά και αγωνιστικά και προπονητικά και επαγγελματικά. Έλεγε μου, ήρθε και μου πιστεύτηκε ότι πρέπει να βρω κάτι για να τους πείσω, ενώντας με στο Συμβούλιο. Και σκέφτηκα εγώ, ο πρόεδρος του Ηλυσιακού μου είπε, θα μου έδινε πριν μεταγραφής 1.800.000 δραχμές. 600.000 δραχμές για κάθε χρόνο. Περίπου τότε ήταν 4-4,5 λίρες το χιλιάρικο, να θυμάμαι καλά, περίπου τόσα. Και του λέω, κύριε Νικό, πιάστε τα λεφτά που μου δίνει ο Ηλυσιακός για μένα για 3 χρόνια. Εγώ τα λεφτά που να παίρνω σαν μισθό, τα λεφτά που θα παίρνω σαν προπονητής, τα λεφτά που θα παίρνω και ως καθηγητής, μου αρκούν. Δεν χρειάζομαι άλλα, λέω του, να σας τα δώσω εσάς. Άρα να πάρετε ξανά και τρίτη φορά λεφτά. Επήρα που πήγα στον Ολυμπιακό, επήρα που πήγα στον Ηλυσιακό και μετά που τέλειωσα σπουδές, να τους ξαναδώσω τα λεφτά που βγάλανε. Γιατί δεν το δέχτηκαν αυτό το πράγμα, δηλαδή. Ο κύριος Μουσούτας, καλή του ώρα, εδέχτηκε. Είχε να θυμάστε τα τηλέφωνα τα πορτοκαλί που βάλες κέρματα και πιάνες έτσι τους αριθμούς. Τον έβαλα σε γραμμή και μίλησε με τον πρόεδρο του Ηλυσιακού και του λέει, οκ, ο Τάκης μου είπε, θα σας εμβάσω τα λεφτά μόλις μου το στείλετε. Ήταν η τελευταία μέρα, γιατί υπήρχε deadline η οροδοτή και ο Αχιλλέας με εκβίαζε με το deadline, 4 Σεπτεμβρίου. Θυμάμαι την ημέρα χαρακτηριστικά. Γιατί μετά αν περνούσαν οι 4, δεν μπορούσα να παίξω στην Ελλάδα. Άμα δεν έπαιζα, ποιος θα με πιάνει να με πληρώνει σαν επαγγελματία. Θα ήμουν καθηγητής, αλλά θα σταματούσα το μπάσκετ. Αντιλαμβάνεσαι, ήταν εύκολη η απόφαση σε έναν παιδί 23 χρονών. 23, δεν ήμουν ακόμα 23 χρονών. Έτσι, ο κύριος Μουσούτας του λέει, οκ, πρόεδρε, θα στο στείλω. Και ενώ του είπε θα στο στείλω, ήβρε την αντίδραση του Μαγαρίτη του Νεοφύτου, του Ζαχαρή που λέμε στον Αχιλλέα, και άλλων συμβούλων, όχι, θα φύγει, θα κάνω σέρκα του πάνω στο τραπέζι. Επέρασε η νύχτα, δεν μου δόθηκε η μεταγραφή. Ο κύριος Ζαχαρής ποιος είναι, Τάκη Μερλά. Ήταν τότε ο κύριος Νεοφύτου, ήταν άνθρωπος που πρόσφερε και στο σωματείο. Απλά υπήρξαν και στιγμές που συγκρούστηκε με διάφορες καταστάσεις, όπως και στη δική μου την περίπτωση με αδίκησε. Και αυτός και το υπόλοιπο συμβούλιο, όχι ο κύριος Μουσούτας, γιατί επέμεναν να παραμείνω στην Κύπρο. Και τους έλεγα, θα μείνω χωρίς, δεν θα έχω δουλειά, διότι θα διοριστώ. Τι θα κάνω, μόνο το παίχτης. Και ενώ ο κύριος Μουσούτας επέμενε, συγκρούστηκε και μαζί του, πέρασε όμως η νύχτα, έληξε το deadline και έμεινα πίσω στην Κύπρο. Ήταν η πρώτη τραυματική έτσι, και άδικη απόφαση για μένα και για την πορεία μου στο ελληνικό μπάσκετ, αρκεί να σου πω, γιατί μπορεί να είσαι μικρός, τότε γεννήθηκες εσύ, Ρόδοτε,
Από το 87 και μετά υπήρχε ένας παχτολός χρημάτων στο ελληνικό μπάσκετ μετά την τεράστια επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος, όπου κάθε σπίτι είχε μια μπασκέτα, κάθε γειτονιά και κάθε παιδική χαρά έσχιζε από κόσμο. Να σε ρωτήσω, θέλω δύο ερωτήσεις, Τάκη, διότι η αλήθεια είναι ότι περνά ο χρόνος και θέλω να τα βάλουμε σε μια σειρά. Σου το λέω από τώρα ότι θα κάνουμε και μέρος 2 και μέρος 3. Αυτό είναι δεδομένο. Θέλω δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, με ποια ψυχή έπαιζε στον Αχιλλέα, επέστρεψε να παίξει στον Αχιλλέα. Ήταν το θέμα ότι να κάτσει δύο χρόνια, νομίζω ήταν και το θέμα μου προπονητή, έτσι μεγάλο το story. Και το δεύτερο ερώτηση είναι, έτυχε ποτέ μετά από ένα-δύο χρόνια η προοπτική να πάει πίσω στην Ελλάδα, ή σε είχα ξεχάσει στην Ελλάδα μετά από εκεί που έγινε? Μα δεν μπορούσα να πάω, να σε εξηγήσω γιατί. Μπορεί να προέκυψε κάτι το 89, το 90, λέω. Πολύ εύστοχες οι ερωτήσεις, να σου εξηγήσω γιατί. Καταρχήν το Δεκέμβριο πριν τελειώσω τις σπουδές είχα αραβωνιαστεί και με τη σύζυγό μου τη Μέρσια. Είχαμε αρχίσει να βάλουμε στόχους. Ήμουν παιδί το οποίο δεν ξενιτευόμουν, ούτε νυχτοξημερώνουμουν δεξιά και αριστερά. Ήθελα να έχω μια ισορροπημένη αισθηματική ζωή για να φτιάξω οικογένεια και να ταυτιστεί με την αθλητική ζωή που έκανα, γιατί ουδέποτε ήμουν των εξόδων και της άσωτης ζωής. Ήμουν πολύ συνειδητοποιημένος και αυτό οφείλεται στον προπονητή μου και δάσκαλο μου, τον Τάκη τον Λίραν, όπου ούτε κάπνιζα, ούτε έπινα, ούτε ξενυχτούσα. Ήμουν πολύ προσιλωμένος σε αυτό που έκανα και ευτυχώς, διότι ήξερα ότι μόνο έτσι μπορεί να πετύχεις. Κάνεις οι θυσίες που ακούμε κάποτε, αυτές είναι. Και άξιζαν πέρα για πέρα. Όταν ήρθα το 86 και δέχτηκα αυτή την άδικη απόφαση, επειδή είμαι άνθρωπος που δεν τα βάζω ποτέ κάτω. Είπα, okay, κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έκλαψα, επώνεσα πραγματικά. Ο κύριος Μουσούτας ήρθε μετά αισθανόμενος πόσο άδικη ήταν αυτή η απόφαση και μου λέει, εντάξει Τάκη, διότι του είπα, πέ μου, τώρα είναι να μπορώ να κάνω. Δεν τα δουλειά να έχω. Είμαι αραβωνιασμένος, δεν έχω ούτε σπίτι να μένω, ούτε τίποτε. Τι θα κάνω, ούτε δουλειά. Λέει μου, εντάξει, θα αναλάβεις προπονητής και παίχτης στον Αχιλλέα. Λέω, σε ένα λεπτό, είπες σας εγώ ότι θέλω να είμαι προπονητής και παίχτης. Δεν είναι εύκολο το πράγμα και μάλιστα όταν ξεκινάς σε έναν τεράστιο Αχιλλέα Καϊμακλίου για να τον οδηγήσεις σε επιτυχίες. Μιλούμε στα 23 σου είπα να είσαι προπονητής της ομάδας. Ναι, οι παίχτες όλοι περισσότεροι είναι της ηλικίας μου, συνομιλική μου, φίλοι μου. Δεν είναι εύκολο το πράγμα να ρωτώνται να το. Όμως, θέλω να αναφερθώ σε αυτούς όπως ήταν ο Λάκης ο Παφίτης, ο Μάριος ο Αγγελή, ο Κωστάκης ο Ιακώβ ο Ρόκης, ο Στέλιος ο Σαμάς, ο μεγάλος ο αθλητής μας, ο Σόλωνος Σεργίδης που ήταν ο μεγαλύτερος, ο Δώρος ο Κασινόπουλος, ο Κωστάκης ο Χρυσοστόμου, ο Αργυρίδης, ο Λάκης ο Εμμανουήλ, ο Μιχάλης ο Βασιλείου. Όλοι αυτοί οι φίλοι μου πραγματικά τους ευγνωμονώ γιατί στάθηκαν δίπλα μου και όπως σου είπα έκλεισα ένα βιβλίο, άνοιξα έναν άλλο. Τότε στην Κύπρο έκανα 2 με 3 φορές την εβδομάδα προπόνηση. Ήταν μποσκόλιο. Και μετά πήγαινε το Σαββατοκυριακό. Εγώ εφάρμοσα κανονική ολοκληρωμένη επαγγελματική προσέγγιση με κύκλο προετοιμασίας 7-8 εβδομάδων το καλοκαίρι, διπλές προπονήσεις, καθημερινές προπονήσεις, επαγγελματικά πρότυπα και είπα δεν θα κάνω στάκι πίσω εφόσον ήρθε σε συνθήκες καθαρά ερασιτεχνικές, θα πάεις και θα οδηγήσεις τα πράγματα στον επαγγελματισμό και τον επαγγελματισμό. Άρα το κίνητρο σου το βρήκες μέσα σου με την ψυχολογία που έχεις να δουλέψεις επαγγελματικά. Έτσι. Τούτο ήταν. Διότι με μου είχε πάντα εντύπωση αυτό. Πώς βρήκες τη δύναμη να μην τους πεις εντάξει παρετώ σας πιένετε στο καλό αφού θέλετε τον Τάκη, θα πάρετε κανένα Τάκη. Ακριβώς γιατί όλοι αυτοί οι φίλοι μου τους οποίους αγαπώ πραγματικά και τους ευχαριστώ ήταν δίπλα μου. Και μου είπαν Τάκη και ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά. Σε πληροφορώ την επόμενη χρονιά που έφυγαν 7 παίχτες από τον Αχιλλέα με προεξέχοντες τον Παφίτη, τον Εγγλέζον μαζί μου, τον Μαρέον, τον Αγγελή, τούτα τα παιδιά τα Μουστάκα, τα οποία είχα φύγει πρωτοκλασάτη περισσότεροι παίχτες. Έμειναν ένας δύο μόνο, με τον Σόλωνα τον Σεργίδη. Ήρθαμε δεύτεροι στο πρωτάθλημα. Παίξαμε μπαρά στο ανοιχτό της ΕΘΑ Έγκομης, εκεί που τώρα στο σωματείο ήταν το ανοιχτό της Έγκομης. Ναι, ναι. Και κερδίσαμε 15 πόντους στο ΑΠΟΕΛ την εποχή του Ρουσάκη, του Ευσταθίου, του Παμπόρη και τα λοιπά, του Φυσεντζίδη, με 15 πόντους στο ανοιχτό και ήρθαμε δεύτερη πίσω από την ΑΕΛ. Μιλάμε για τεράστιο επίτευγμα. Τον επόμενο χρόνο επιστρέφει ο Δώρος ο Αχίκαλης, έπεισα τον μακαριστό, τον φίλο μου, τον άντρον, και ήρθε για γατήρι μου, παρόλο που ο Αχιλλέας του γύρισε την πλάτη στην επέμβαση του να παίξει για τον Αχιλλέα.
φτιάξαμε μια καταπληκτική ομάδα. Εκείνη τη χρονιά το 87-88 χάσαμε δύο αγώνες στην δικαστική με το ΑΠΟΕΛ και πήγαμε τελικό. Είναι και τούτα μες στο story. Όμως αυτή η αγάπη και αφοσίωση των παιχτών, το ότι φτιάχναμε, όπως και ο δάσκαλος με φτιάξε τον Αχιλλέα, είπα ότι θα δημιουργήσω τον Αχιλλέα εκείνη, από εκεί και μετά. Και ήρθε το 88-89, σημείωσε το 87-88, παίρνουμε το κύπελλο, κερδίζοντας τον Κεραυνό στο Λευκό Θεό, σε έναν επεισοδιακό αγώνα. Δεν πηγαίνουμε τελικό, όπως σου είπα, και πηγαίνει το από εκεί, χάνει 4-0 που είναι αέλενο, εμείς κερδίζαμε τους αντιπάλους μας με προσμέτρηση των νικών όλες τις ομάδες. Και δεν πήγαμε τελικό, χάσαμε δύο στη δικαστική. Και την επόμενη χρονιά, το 88-89, γίνεται ένα πραγματικά μικρό θαύμα, μια τεράστια έτσι, παρουσία της ομάδας μας, όντας προπονητής και παίχτης. Επιστρέφει ο Μαρίνος ο Λαμπριανίδης από τις σπουδές, τον πείθω και έρχεται να βοηθήσει την ομάδα. Θωρακίζουμε την ομάδα, αν επιστρέφει και λίγο ο Γιώργος Σαββίδης που ήταν μετά την αποκατάσταση των τραυματισμών τους και φτιάχνουμε μια εξαιρετική ομάδα χωρίς ξένους. Χωρίς ξένους. Και αντιμετωπίζει ένα πρωτάθλημα 5 ομάδες με ξένους και φτάνει στον τελικό. Αποκλείουμε τον πεζοπορικό τότε με Σίκλετον και Βίλκοξ, δύο πολύ καλούς Αμερικανούς. Εμείς χωρίς Αμερικανούς και πάμε στον τελικό με τον Κεραυνό, με δύο σπουδαίους καλαθοσφαιριστές, έτσι, τον Κόλινς και τον Σέπαρτ, ακριβοπληρωμένους παίχτες για την εποχή. Και εκείνο το πρωτάθλημα ακόμα εκκρεμεί, και ας οι δημοσιογράφοι ορισμένοι γράφουν Κεραυνό Στροβόλου. Εκείνο το πρωτάθλημα ήταν 3-3. Παίζαμε τον τελικό στον Κεραυνό. Διακόπηκε το παιχνίδι, δίνοντας 45-43 ο Αχιλλέας Κανακλείου μπροστά. Έσπασε το καλάθι ο Σέπαρτ που εκάρφωσε. Και αντί να εφαρμόσουν τον κανονισμό που έλεγε το παιχνίδι, εφόσον δεν ήταν εξυπηρετητής κάποιας ομάδας, να ξαναγίνει από την αρχή με τους ίδιους παίχτες στο φύλλο αγώνος, ζήτησαν από τη FIBA συμβουλή. Και η FIBA είπε τους, αν δεν έχετε κανονισμό, εφαρμόστε ό,τι η FIBA. Η FIBA έλεγε να συνεχίσει στον αγώνα. Αλλά εμείς είχαμε κανονισμό, ο οποίος έλεγε, εάν ένας αγώνας διακοπή εξυπηρετιότητας της μίας εκ των δύο ομάδων, τότε μηδενίζεται η μία ομάδα και κατοχυρώνεται στην άλλη. Αλλά δεν είναι, γιατί ήταν και άλλα ανοιχτά γήπεδα τότε, παίζαμε και άλλα ανοιχτά και σε κλειστά αερόδοτη. Μπορούσε να βρέξει, έφταινε ο Αχιλλέας ή η ΑΕΛ, διότι έπαιζε στο ανοιχτό να ανέβρεσε, ή ο Απόλλωνας. Τότε ο αγώνας επαναλαμβάνεται. Αντί να το κάνουν το πράγμα, επάναμε και παίξαμε που για μένα που τελειώσε το παιχνίδι, που διακόπηκε το παιχνίδι, που ήταν παράβαση, έκανα εστάσεις εγώ, κέρδισε ο Κεραυνός, έπεφτανε το παιχνίδι στην έσταση. Στο τέλος, έβαλαν μας άκουσον, και παίξαμε το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη. Και ο Κεραυνός έβαλε. Και τους παίκτες που έπιαν μεταγραφή, ας θυμούμε καλά το ότι είχε πάρει τον Καραγιάννη που την ΑΕΛ, σύν τους ξένους που έφερε για την νέα χρονιά. Αν είναι δυνατό. Έγινε έτσι πράγμα. Εγώ πρώτη φορά ακούω την ιστορία. Έτσι έγινε. Ψάξε το, είσαι πολύ καλό δημοσιογράφο. Ψάξε το. Έτσι έγινε. Βάλαμε μαζί, παίξαμε Σεπτέμβρη. Εγώ δεν συγκρούστηκα με το σωματείο τότε. Γιατί ενώ έκανα τούτη χρονιά, ήρθα στο τέλο τσεραλού μου, ξέρει, χωρί να με ρωτήσω. Θα είσαι βοηθό προπονητή και παίχτη και φέραμε προπονητή τον Πέπο, τον Γιάννη, τον φίλο μου. Θέλω να μου κάνω τρένα του και εγώ να μείνω. Και εκεί συγκρούστηκα, καλά λέω, ποιο είναι το έλλειμμα μου, τι έπρεπε να κάνει ένας προπονητής Ρόδοτε από το να οδηγήσει την ομάδα του, χωρίς ξένους, να κοντράρει όλες τις ομάδες και αυτά στον τελικό που ηθικά πρωταθλητές, αν ρωτήσεις ανθρώπους της εποχής, από το Παραλίμνη μέχρι την Πάφο, ήταν με τον Αχιλλέα και ξέρεις, κερδίσαμε και τη συμπάθεια του κόσμου, ρε Ρόδοτε, διότι είμαστε... Κυπρέοι είμαστε και πιο κοντοί από τους άλλους, αλλά παίζαμε πραγματικά τόσο ωραίο μπάσκετ και ενθουσιώδες. Σε γήπεδα κατάμεστα, που είναι αλυσμόνητες εποχές. Ο κόσμος όταν με βρίσκει στον δρόμο και μου μιλά για τον μπάσκετ, μιλά για τούντες εποχές. Και εκεί γίνεται η σύγκρουσή μου, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα εκείνου του αγώνα, που για μένα ήμασταν ηθικοί πρωταθλητές. Συγκρούμε τον Αχιλλέα και τους λέω: όχι, ή θα μείνω παίχτης και θα μου δίνετε αυτά τα λεφτά, ή θα φύγω. Σημείωσε δε ότι υποσχεθήκαν μου όταν με φέρα στην Κύπρο ότι θα μου βρουν και δουλειά. Ισότιμη και εισάξια του πτυχίου. Η μόνη δουλειά που μου ήβρα ήταν μετά από 3 χρόνια να πάω είτε αποθηκάριο σε μια τράπεζα είτε messenger. Και εδώ του είπα, κύριε, τουλάχιστον να πάω ώσπου να διοριστώ να είμαι υπάλληλος.
Εξάλλου δεν σπούδασα εγώ για να είμαι τραπεζικός υπάλληλος. Θέλω, είμαι άνθρωπος του αθλητισμού. Αγαπώ του τον που κάνω. Γενικά γυμναστή γιατί αγαπώ τον άθλητισμό. Αγαπώ τον αθλητισμό. Είμαι ταυτισμένο με τα αρχαία και ιδανικά του Ολυμπισμού. Έτσι έμαθα από τους προπονητές μου και τους καθηγητές μου. Έγινε η σύγκρουση με τον Αχιλλέα. Ναι, και φεύγω, και αποφάσισε να κάτσει 2 χρόνια χωρίς να παίζει, οι οποίε προπονητή στην ΕΝΑΘ. Όχι, ήταν και είπα μου, εμένα είσαι τσουρί στο Μαντρίνε, σου αρέσει και κάτσε πάνω στην Κερκίδα. Ναι, διότι αν το πούμε τότε, ότι οι παίχτες τότε ήταν δεμένοι μέχρι τέλους με τις ομάδες τους. Ναι, και αλλιώς ήταν σαν σκλάβοι ουσιαστικά. Ναι, ήταν τρομερό πράγμα. Και επειδή έβιωσα αυτόν το 86 ηρώδοτε, το 87 ήρθε το από εκεί και με ζητούσε που τον Αχιλλέα Καμακλείου. Και ο Αχιλλέας Καμακλείου, σε παρακαλώ, ζητούσε πάνω από 200.000 λίρες. Και ο προϋπολογισμός του Αχιλλέα Καμακλείου και των ομάδων εκειμένεται από 8 με 12.000 το χρόνο. Κάντε την αναλογία. Και καλά τους λέω, εγώ παίζω για τη φανέλα ή για 50 λίρες. Αν αξίζω τόσα πολλά λεφτά που ζητάτε, δίνετε μου τα αντίστοιχα και να μένω εδώ. Γιατί να φύγω? Και εκεί αρχίζει, επειδή υπήρχε και το φαινόμενο Ηρώδοτε και με τους τραυματισμούς και του μακαριστού του φίλου μου του Άντρου και άλλων των παιδιών του Σαββίδη και άλλους, δεν υπήρχε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν υπήρχε ασφάλιση των αθλητών. Εγώ, όπως σου είπα, ήθελα να οδηγήσω τα πράγματα προς τον ημιεπαγγελματισμό και επαγγελματισμό. Ναι. Σκέφτηκα και δραστηριοποιήθηκα, παρακάλεσα τους παλιούς μου φίλους τότε και παίχτες. Και έβαλα το σπόρο και δημιούργησα τον Σύνδεσμο Καλαθοσφαιριστών Κύπρου το 1987. Πλήρωνα λεφτά σε νομικό σύμβουλο εγώ από το εστέρημα μου για να χτίσουμε το καταστατικό και να αρχίσουν οι καλαθοσφαιριστές να διεκδικούν αυτά που τους ανήκαν. Γιατί εμείς γεμίζαμε τα γήπεδα, Ηρώδοτε. Όλοι αυτοί οι λεβέντες, οι παιχταράδες και του ΑΠΟΕΤ και της ΑΕΛ και της ΕΝΑΤ και του Αχιλλέα και του Πεζοπορικού και του όλων των ομάδων. Αυτοί εκοσμούσαν τα γήπεδα και δεν έπαιρναν ένα σεν. Εν ήταν καιρός όταν έφεραν τους ξένους να παίρνουμε και μια μπακίρα. Και όντας εγώ ο πιο αδικημένος, γιατί ήμουν επαγγελματίες. Δεν μπορεί να αφισβητήσει κανένας ότι έπαιζα και ήμουν επαγγελματίας από την Ελλάδα. Και έτσι άρχισε να συγκρούομαι, να γίνομαι το κόκκινο μπανί ακόμα και στον Αχιλλέα. Γιατί έλεγα μου κουρτίζει στους παίχτες. Γιατί τους λέω κουρτίζω τους παίχτες? Όταν ο Μακαρίτης ο άντρος έκαμε εγχείρηση και έφερε 10.000 να πάει στο Ισραήλ και ο Αχιλλέας σου είπε το έμμε κοφτή να περώσει ο τσίρις σου. Αυτές ήταν τις ηθίκες. Και τι είπα τότε? Να υπάρχουν συμβόλαια, να υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλιση των αθλητών. Αυτά ήταν τα πρώτα. Και από εκεί και πέρα θα πιάνουν και 5 λίρες, 10 λίρες Ηρώδοτε. Εκείνες που αξίζα και σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα του κάθε σωματείου. Γίνεται ο σύνδεσμος. Και έρχεται το 89 η περίπτωση που φεύγω και λέω όχι κύριε, εγώ θα σταματήσω. Ναι ρε, ήμουν αρχηγός της εθνικής ομάδας, είχα τιμηθεί ως ο καλύτερος καλαθοσφαιριστής, ήμουν έτσι και σε επίπεδο ψηλών, αλλά δεν θα κάνω το πράγμα, θα το σταματήσουμε. Και θυσίασα τα 2 μου καλύτερα χρόνια, 25 με 27, και πήγα στην ΕΝΑΔΗ, ήρθε ο στρατηγός τότε, και μου λέει Τάκη, δεν θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα με τις ομάδες. Μα ακούσαμε καλά ότι να σταματήσει τον μπάσκετ. Λέω του ναι, γιατί εγώ δεν είμαι ζώο. Είμαι άνθρωπο. Και οφείλουν να με σέβονται. Και εφόσον μου είπαμε τσουρίνι στο Μαντρί, και μου αρέσει και πάω στην Κερκία, θα πάω, λέω του. Αλλά δόξα τω Θεώ, σπούδασα. Έχω ειδικότητα καλαθόσφαιρα. Είχα τη σχολή, δημιούργησα τη σχολή καλαθόσφαιριστών το 87 για να ζω με τη σύζυγο μου με την Ακαδημία Τένις. Και του λέω ναι. Και μάλιστα σκέφτονταν, ξέρει, λέει, δηλαδή, έχουμε πολλά λεφτά. Θέλουμε να έρθει προπονητή. Αν πράγματι αποφάσισε. Λέω του είμαι αποφασισμένο, θα σταματήσω τον μπάσκετ. Ώσπου να με σεβαστούν ω άνθρωπο. Και πάω στην ΕΝΑΤ, συμφωνώ με τα ίδια λεφτά που ζήτησα για να ξέρετε 300-350 λίρε το μήνα που ζήτησα από τον Αχιλλέα για να παίζω και να μείνω στον Αχιλλέα. Και δεν μου τα έδιναν. Και μου τα έδιναν γιατί επίρνα ω τι 250 λίρε. Οι εγκέφαλοι. Για 50 λίρε δεν ήταν τον πήραν. Είναι δυστυχώς η διοίκηση του αθλητισμού μας πάσχει από τότε είχαμε παρόμοια προβλήματα. Δυστυχώς. Και φεύγω Ηρώδοτε μου και γίνεται αυτή η σύγκρουση. Πάω στην ΕΝΑΔ και εκεί τους ευχαριστώ από την άλλη διότι μου δώσαν την ευκαιρία να μην είμαι καλαθοσφαιριστής και να δείξω καθαρά την αξία μου ως προπονητής με λεβεντόπεδα όπως είναι η ΕΝΑΔ τότε με τον Γιώργο τον Χαζανασίου, τον Στυλιανίδη, τον Καπαρτίν, τον Παστελίν,
τον Μιχάλην, τον Ζάες, τον Μαξούτιν, τον Κιζουρίδιν, όλους εκείνους τους παιχταράδες εκείνης της εποχής του Ισενάβ, τα ναι, μούστακα ναι, παιδάκια 17-18 χρονών. Με ζήτησε η ομάδα, μάλιστα, εκείνη την εποχή είχε πέσει το ΑΠΟΕΛ και η ΕΝΑΒ στη δεύτερη κατηγορία. Ναι, ναι, ναι. Με το φώτα που έπαιζαν στο ανοιχτό του ΑΕΔΜΕΤ. Έγιναν διάφορες παρασυναγωγές και τα λοιπά, γενικές συνελεύσεις, και είπαν όχι να κρατηθούν οι ομάδες να γίνουν από 8-10. Και όταν με φώναξε η ΕΝΑΒ, μου είπαν έλα για να σωθούμε. Δεν μου φώναξε για να πάρω να διεκδικούμε, διότι δεν έχουμε λεφτά. Και λέω τους τουλάχιστον έναν παίχτη είναι να φέρουν. Και λέει μου εντάξει να επιλέξεις. Και έφερα τον Ντόν Ρος. Αυτόν τον τεράστιο παίχτη που τον εγνώριζα. Και ήρθαν και για μένα γιατί είμαστε φίλοι. Πού τον γνώριζες τον Ντόν Ρος? Από τους Άμπκε? Από τους Άμπκε, ναι, ναι. Ο Ντόν Ρος ήταν ένας σπουδαίος Αμερικανομαλτέζος παίχτης. Ο οποίος ατύχησε όταν ήταν να πάει στα draft του NBA. Έπαθεν ολική ρήξη του γαστροκνημίου. Και μετά έχει μια πρόβλημα στο γόνατο. Οπότε έχασε τα trial out των, έτσι, να πάει στα draft και ήρθε πίσω να παίξει στην Ιταλία και μετά στη Μάλτα. Οπότε έγινε Αμερικανομαλτής με τα χρόνια του και έπαιζε στην Εθνική μαζί με έναν άλλον παίχτη, τους οποίους συναντήσαμε το 85 που κάναμε το δικό μας έπος, όπως και η Ελλάδα, που πήραμε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους πρώτους άνθρωποι στο Σαν Μαρίνο. Ναι, ναι, ναι. Και μιλάμε τώρα τον Ντόν, άλλον να τον ζει στα 23 του και άλλον στα 29 που τον έφερα εγώ στην Κύπρο και 30. Και εμείς καταβάλαμε ότι είχαμε και δεν είχαμε. Αναγκαστήκαμε να βάλουμε τον Κοζάκη να τον μαρκάρει από τη μέση του γηπέδου για να μπορέσουμε να τον σταματήσουμε. Και κάναμε εκείνες τις εκπληκτικές εμφανίσεις τότε στο Σαν Μαρίνο. Πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Αληθεύει και... ότι στο ημίχρονο αλλάξε το στυλ και είπετε θα μαρκάρουμε τους δύο Αμερικανούς της Μάλτας και τους άλλους τρεις αφήστε τους. Δεν πειράζει, ας βάλουν τι θέλουν. Ναι, αυτό έκαναμε. Δηλαδή, εγώ μαρκάρισα κάτω Μουσκάτ, ευκαλά του την πίστη του, ας πούμε, σαν πλέμεκερ. Μαρκάρισα και ο Κοζάκη και ο Σολέας που ήταν οι δραστήριοι, ας το πούμε, ψηλοί έξω. Δηλαδή, ψηλοί οι παίχτες της Μάλτας. Δεν μου τον καλεί σαν γκάρ. Ήταν 95 με 2-2 οι παίχτες τους. Οπότε, έβαλαμε και ξεκινήσαμε το μαρκάρισμα full court. Ή τουλάχιστον που τη μέση του γηπέδου να μαρκάρουν και οι υπόλοιποι. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Δεν μπορούσαμε να τους σταματήσουμε. Και έδωσαν ψυχή όλοι οι παίχτες. Θυμούμε τον Εύζωνα να κάνει σίδερα τον Ρουσάκη, τον Λεμέσο. Και αξίζει να αναφερθώ σε αυτούς τους παιχταράδες τότε. Η Βενιάμιν τότε που πήραμε ήταν ο Δώρος Αζικάλης και ο Γιαγκουλής. Ήταν σε αυτή την ομάδα και ο Παρίς ο Παπαέλληνας. Αλλά οι τεράστιοι παίχτες που βάλαν τις πλάτες τους, ο Σολέας, ο Λεμέσος, ο Ρουσάκης, τους ήταν υψηλοί μας. Και ο Μυραλάκης με το σφυρό τον. Να είμαστε στους γκάρ. Ήταν δεκάδα τότε και όλοι τους ήταν εξαιρετικοί. Και καταφέραμε αυτόν τον άθλον και ερχόμενοι πίσω. Εγώ ήξερα για τον Ρος. Και μάλιστα το 89 όταν ο Αχιλλέας είχε να αντιμετωπίσει τους αντίπαλους με ξένους. Έκανα την πρόταση στο Μαγαρίτη τον Μπουσούτ, τον κύριε Νίκο, να φέρουμε και εμείς ένα. Ξέρω έναν παιχταρά, λέω του, είμαστε σπουδαίοι ομάδα. Άμα φέρουμε ένα, να τους κόψουμε, λέω του, το βήχαν τους ουλούς, μπορεί να παραφέρουν κουθιό. Έντε ναι, ακριβώς, 700 λίρες το μήνα, λαλό του, να του βρούμε και ένα σπίτι. Ήταν πολλά λεφτά τότε η Ρόδοτε. Ο Αχιλλέας κάνει διάσκεψη τύπου και λέει, μουτάκι, εν πειράζει, εμείς να παίξουμε με τα καμακλειοτούτια, αλλά λέει μου, και θα ζητήσει κανένας τον λόγο. Άρα τον Ντόν Ρος είχε στο stand-by, φέρες τον στον Άιδε με την επόμενη χρονιά. Την επόμενη χρονιά που πάω στην ΕΝΑ, προτείνω τον Ντόν Ρος και έτσι για να γελάσουμε. Ήρθε τότε το συμβούλιο, ο στρατηγός, ο Σιμεωνίδης, ο Ντίνος ο Μυριαθόπουλος, ο Μακαρίτης ο Ιωάννου, ο Ταμίας, ο Νίκος ο Κοντός, να μου φέρει να δούμε. Λάλο που μέσα μου, ρε, ποιος να πει να δείτε εσείς, ρε, ποιον να δείτε, ήταν μπορεί να δείτε. Κατάλαβες, θέλαν να δούμε να είναι καλός. Πήρα τον Ιωάννου, δεν πήρα στο παλιό κλειστό της ΕΡΑΤ, κάτι λαλό του Ρος, συγγνώμη λαλό του, αλλά παρακολουθείς με. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, γιατί βλέπω την δική μου την κάμερα έφυγε, δεν πειράζει. Λέω του, συγγνώμη, μπορεί να σε υποβάλω σε αυτή την δοκιμασία. Αντών, είναι εγώ που ψάχνω την αξία σου, θέλουν να σε δουν. Οπότε να σε βάλω να κάνεις κάποια drill και να αποφασίσουν. Έτσι είχα αμφιβολία ότι ήταν να. Καλά, ο Ρόσεν μπήκε στο αεροπλάνο, ήρθε στην Κύπρο. Έπρεπε να περάσει το δοκιμαστικά από τον στρατηγό και τον Κοντό και τον Μυραθόπουλο. Ναι, και κατευθείαν στο γήπεδο, τώρα βάλω στο μισό γήπεδο, κάναμε κάποιες ασκήσεις, κάποια αυτά. Οπότε στο δεκάλεπτο φωνάζουν. Κλείστον, 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 δηλαδή μου δεν παιχταράς. Φωνάζουν μου, ειδικοί τώρα. Οπότε, εγώ γέλου
Λέω τώρα, ρε, να μου πείτε από ποιον τον παίχτη του τώρα. Τρίφαν τα μάτια τους. Μετά, όταν αρχίσαμε και στείλαμε την ομάδα και υπήρξε ενθουσιασμός, ήταν άδικο να παίζουμε με ένα ξένο. Και είπα τους, ξέρετε, ήβρα ακόμα έναν παίχτη. Ήταν ο Κανακάκης, είχε 15 κιλά φυσικά παραπάνω και είχε 40 χρονών και πόνι στην Ελλάδα, ξέρω τον τι παιχταράς, έπαιξα αντίπαλος του και ξέρω τον στην Ελλάδα. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένως, μιλούσαν τις μπάλες τότε. Ναι. Και λέω τους, μπορούμε, μίλησα του και μπορεί να έρχεται στην Κύπρο να μας βοηθήσει τουλάχιστον τα 3-4 παιχνίδια να παίξουμε για να σωθούμε. Σε λαλού μου, να το δούμε. Στην αρχή όταν είστε έτσι υπέρβαρος, είπα μου, όχι, εγκάμνη. Ο Γιάννης εν τω μεταξύ, ξέρω, δηλαδή, μας τους αυτούς, τα κύριε, εγώ δώσουμε ένα μήνα, δηλαδή, μου να προετοιμαστώ. Και όταν προετοιμαστεί, επειδή το ξέρω, το πρώτο παιχνίδι στο Λευκό Θεό, χάσαμε έναν πόντο στην παράταση και ο Γιάννης επέταν. Να το φέρνει. Δεύτερο μας παίζουμε στον Άι Δεμέτη. Παίζουμε με τον Κεραυνό. Χάνουμε στη δεύτερη παράταση. Πάλι έναν πόντο. Τι κατ' γήπεδο εν τω μεταξύ, αλλά όχι. Λέα μου που τότε να το φέρνει στο Γιάννη. Ενώ μου λέαν, δεν έχουμε λεφτά. Ναι. Ένας λεβεντάνθρωπος δεν ήθελε λεφτά. Πληρώναμε του μόνο τον άνθρωπο που άφηνε γιατί είχε πρακτορείο του προπό τα λεφτά του, γιατί έφευγε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πληρώναμε τον υπάλληλο. Βάλαμε τον στο ξενοδοχείο το Άστι και η χαρά του Γιάννη ήταν να πάμε τη νύχτα με να πιούμε τις μπυρούες μας, να φάμε το σουβλάκι μας και να είναι οικογένεια. Λεβεντάνθρωπος. Ως σήμερα έχουμε επαφή. Και μετά, όχι μόνο εσώθηκε η ομάδα. Επίαμε ένα ήττητη η Ρόδοτε από τότε, μετά την δεύτερη αγωνιστική, μέχρι το τέλος. Και ποιον κερδίσαμε τον Αχιλέα Γκαμακλείου στον τελικό, 4-2 στα play-off. Ναι, ναι. Όντας ο Αχιλέας πλέον όμως, με δύο ξένους, σύν τον Κοζάκη, σύν τον Ασίκαλη, έτσι, με πλήρη συστοιχία ομάδος. Ο Πέπο είχε μείνει ως προπονητής ο Πέπος ή ως το... Είχε ξεκινήσει ο Πέπος, εφάμε το μόλις τους εγκερδίσαμε στο Καϊμακλίν την πρώτη φορά, έφυγε ο Πέπος και ανέλαβε μετά ο Νάσος ο Παναγιώτου. Και εγκερδίσαμε 2-0, κερδίσαμε στον Άι Δεμέτη έναν πόντο και φύγανε με αλαζονία, είπαν ότι ως τσάμε ήταν τα ψουμιά μας και πάμε και κάνουμε μια εκπληκτική εμφάνιση μέσα στο Καϊμακλίν. Σε μια κόλαση πραγματικά, με την καλή μία να το λέω, γιατί αγαπώ τον κόσμο του Αχιλέα, είναι πραγματικά... Εσένα πώς υποδέχτηκαν τα εκεί σε εκείνους τους τελικούς, ή καμά κλώδεσαι όλοι. Εντάξει, πραγματικά με στεναχωρούσαν γιατί με έβριζαν, εμένα την οικογένεια μου, λες και δεν είχα ιστορία στον Αχιλέα. Και το παραπάνω δεν ανεγνώριζαν τότε, τώρα γνωρίζουν όλοι, το γιατί έφυγα. Ναι, ναι. Τότε ο καθένας έλεγε ότι... Για να μην ξεχνούμε τι έγινε το 86 για να έρθεις πίσω. Ναι, ακριβώς. Και τώρα που ο κόσμος γνωρίζει όλη την ιστορία και αυτά που ακούσετε εσείς και θα μάθουν και ο κόσμος, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί. Εγώ τον Αχιλλέα τον λατρεύω. Είναι η πρώτη μου και μεγάλη μου αγάπη. Έτσι, του χρωστώ σαν σωματείον, σαν ιστορία μαζί με τον Λίραν ευγνωμοσύνη γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να ανδρωθώ μέσα στο μπάσκετμπολ. Δεν ξέχνω αυτά τα χρόνια τους φίλους μου, την αγάπη και τον κόσμο κυρίως. Το αν κάποιοι άνθρωποι που το συμβούλιο ή περιοδικά με αδίκησα, ας με φώνται τους εαυτούς τους. Ας τους κρίνει ο κόσμος και ο Θεός. Εγώ την αγάπη μου... Τα σωματεία είναι υπεράνω των ανθρώπων. Έτσι. Την κρατώ, με γνωρίζουν, αλλά είχα το θάρρος, ρώτε μου, ως και σήμερα να τους λέω με παρησία την αλήθεια και πάντοτε για το καλό του Αχιλλέα. Περάσαν τα χρόνια και έρχονται και μου λένε, Τάκη, είχες δίκιο που τα έλεγες αυτά τα πράγματα. Είχες δίκιο για εκείνον, είχες δίκιο για τούτο. Και πέρασαν εκείνα τα καλά χρόνια και το σωματείο τώρα βολοδέρνει μεταξύ φθοράς και αρθασίας για να επιβιώσει. Εγώ προσπάθησα τότε να δημιούργησα ένα μηχανισμό παραγωγής ταλέντων. Είμαστε η πιο φανταζή ομάδα, η πιο γεμάτη, η πιο λαοφιλής. Και αντί να τα εκμεταλλευτούν και να έρθουν και εκείνοι να κάνουν, να βάλουν το λιθαράκι τους και να στηρίξουν τους παίχτες. Να τους δίνουν και τους πέντε μπακίρες. Δεν είναι, θέλα μόνο να κερδίσουν. Και στο τέλος έκαναν τους έξυπνους, ενώ δεν είχα γνώση για το αντικείμενο. Διώξαμε εμένα που ήταν η σπουδή μου, ήταν η ικανότητα μου, ήταν η γνώση μου, ήταν οι εμπειρίες μου που έφερνα από το εξωτερικό, χωρίς αλαζόνια, αλλά για το καλό, επειδή κάποιοι διαφωνούσαν, έγιναν όλα αυτά. Και κάμουν τη χρονιά στον Αχιλέα και το γελίο ποιον ήταν. Ήταν ο μεγαλύτερο μου ζητήτη, τεράνι μου, Τάκη, θέλουμε σε πίσω. Και λέω του, όχι κύριε Νίκο. Μετά από το πρωτάθλημα με την Ελλάδα, το 89-90,
4-2 μες στο αντιμέτειο ναι, τελευταίος αγώνας. Τελευταίος αγώνας, ναι, που έστειλε τον Γιούπο την μπουκάλα πάνω στον τοίχο. Αλυσμόνητες εποχές, ηρώδοτε, μιλάμε ο κόσμος. Εσύ είσαι αντιμετήτη να τους ρωτήσεις έναν ηφαίστειο, ναι, μια ναι, πραγματική έκρηξη χαράς. Εγώ του τον κρατώ. Έχω δει το βίντεο, υπάρχει στο YouTube τάκι το βίντεο. Έκρηξη χαράς. Υπήρχε στον Άι Ντεμέτη μετά από 20 χρόνια που πήραν το πρωτάθλημα με τον Παλάδιο η ΕΝΑΒ να το ξαναπάρει μέσα από τούντες συνθήκες. Με αμούστακα παιδάκια. Η ομάδα η οποία είχε υποβιβαστεί την προηγούμενη χρονιά και το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ είχε πέσει το φως, τελικά συνεχίστηκε, υποβιβάστηκε, το ξέρω. Ναι, ναι. Και εδώ να μου επιτρέψεις να πω, γιατί έμαθα να εκτιμώ τους συναδέλφους. Η δουλειά που ανέλαβα εγώ είχε έτσι προτεργάτη και των συνάδελφων και φίλων των Μιχάλη τον Τσαγκαρίδη, ο οποίος ξεκίνησε όντας τελειωμένος πλέον καθηγητής με ειδικότητα στο μπασκετ, ήταν ο πρώτος και μετά ήμουν ο επόμενος. Έκανε αυτή τη δουλειά με αυτά τα παιδιά, αυτό σε δούλεψε. Και εγώ πήγα και συνέχισα αυτόν το έργο όταν με φώναξε η ΕΝΑ. Ο οποίος είναι νυν προπονητής τώρα στην ΕΝΑ. Ναι, ναι, ναι. Είχε το εθνικό τότε ο Μιχάλης. Και ήρθε τότε η ομάδα και μου λέει: Κάκη, κρίνουμε ότι εσύ πρέπει να οδηγήσεις την ομάδα, γιατί αυτό. Και έτσι πρέπει όμως. Ναι. Να το πω, γιατί εκείνα τα παιδιά δούλεψαν με τον Μιχάλη και τα παρέλαβα εγώ και συνέχισα και εγώ με τη σειρά μου να προσφέρω και να δημιουργώ την νέα ΕΝΑΒ. Πετύχαμε τον τίτλο και ήρθε ο Μουσούτας και μου λέει: Κύριε Τάκη, και μάλιστα λαλή μου, θα σου δούμε και 1000 λίρες. Να του είπα: Κύριε Νίκο, να σου πω την παροιμία, λέω τώρα το συνήθω χορκάτι μόνο είναι φτάνει και διπλώνει. Φτάνει. Πέρσι μου διούσε 400 λαό του και τώρα να μου διάγεται 1000. Άις με λαλή μου και καταλάβαμε τα λάθη μας, λέει μου. Θέλουμε σε πίσω. Λέω του κύριε Νίκο, εάν δεν μου... Εγώ έπιασα προάθεια με τους ανθρώπους. Έδειξαν μου αγάπη όλοι. Δεν μπορώ να πουλήσω τον το σωματείο που αντρώθηκαν προπονητικά. Πέτυχα τον τίτλο. Τα λεφτά που μου διούσαν έτσι για να ξέρει, για να ξέρει και ο κόσμος ήταν 650 λίρες η ΕΝΑΒ συν το πριν. Εγώ ήταν εύκολο να πάρω τις χίλιες του Αχιλλέα. Και να πάω σε μιλούμε για πολλά ομάδα. Λεφτά, έτσι. Μικρή έτσι, σήμερα παγκού λίρες δεν ξέρουν, ναι, αλλά 1000 λίρες είναι απίστευτα. Ναι, τότε, ναι, αλλά παίζαμε για 150 και 200 σαν προπονητές. Ναι, ναι. Δεν πιάναμε λεφτά σαν παίχτες. Έτσι, και μια παρέθεση που δεν είπαμε, όταν ήρθα πίσω, ο Αχιλλέας μου έδινε 150 λίρες σαν προπονητή και ο κύριος Μουσουτάς, επειδή νιώθε την ενοχή, επειδή ήμουν και αδιόριστος, ώσπου να μου έβρουν δουλειά, διούσαμε 150 λίρες και αποζημίωση. Δεν έπαιρνα λεφτά όμως σαν παίχτης. Δηλαδή έπαιρνα 300 και κάθε χρόνο έκαναν και 15 λίρες αύξηση. Έπιαν τον δεύτερο 315, τον τρίτο 330 και πάει λέγοντας. Γι' αυτό έφυγα και εγώ μετά, έπια στην ΕΝΑ, με τούτα τα λεφτά που σας λέω, αλλά όταν εγκατέχτησα τον τίτλο, ήρθαν οι άνθρωποι που το ειστέρημαν τους στον Άι Ντεμέτη και καταλάβαν ότι πρέπει τον άνθρωπο να τον τιμήσουμε και να του δώσουμε κάτι καλύτερο σαν συμβόλαιο, γιατί και το ΑΠΟΕΛ ήθελε να πάω και ο Αχιλλέας να επιστρέψω. Και όμως εγώ δεν έπουλησα τους ανθρώπους που μου δείξαν αγάπη, γιατί δεν είναι τα λεφτά, ούτε ποτέ τα λεφτά ήταν έτσι, ο φάρος μου για να είμαι μέσα στο άθλημα. Και αν μπορούμε τάκι έτσι, για να κλείσουμε και η συζήτηση μας, να πούμε για τη δεύτερη χρονιά με την ΕΝΑΒ, επειδή έχουμε περάσει πάρα πολύ τον χρόνο, αλλά όλα αυτά που λες είναι καταπληκτικά. Σου το λέω από τώρα, θα έχουμε και μέρος δεύτερο. Το οποίο θέλω να το συνεχίσουμε. Ναι, αλλά μπορούμε έτσι να κλείσουμε, ναι, διότι είναι και η κουβέντα με τον μέχρι το 98. Αλλά για να μην ξεφύγει και το πρόγραμμα μας, εγώ θα ήθελα να κλείσουμε εδώ το κομμάτι με το τέλος της ΕΝΑΒ, με τη διετία εκείνη, και μετά να συνεχίσουμε με το μέρος δεύτερο. Ναι. Απλά να αναφερθούμε συνοπτικά για τη συνέχεια. Γίνεται αυτό, του λέω επιλέξει. Επειδή τον κύριο Μουσούτα τον λατρεύω και την οικογένεια Μουσούτα, γιατί αυτοί με βοήθησαν. Μπορεί να ο Νίκος, επειδή δεν τους ξέρω καλά, ο Νίκος Μουσούτας Μακαρίτης είναι ο πατέρας του νυν βουλευτή του Μαρίνου. Ναι, ναι, ο πατέρας του Μαρίνου. Μεγάλωσα τα σπίτια μας, είναι απέναντι. Εγώ μεγάλωσα μες στην αυλή τους. Όπως και ο υπουργός ο κύριος Μουσούτας, που ήταν στη Λοβάτη του Αχιλλέα και αυτός μακαριστός, με βοήθησαν, ας πούμε. Δεν έχω παράπονο με αυτή την έννοια. Μπορεί να μην τα κατάφερε ο κύριος Μουσούτας να μου έβρει τη δουλειά. Εγώ ξέρω ότι προσπάθησε. Και εγώ αυτά τα αναγνωρίζω και ξέρω ποιος ήταν ο υπαίτιος για να μην επιστρέψω στην Ελλάδα. Τη στιγμή που ο κύριος Νίκος μπροστά μου εδέχτηκε την προσφορά του Ηλυσιακού. Τέλος πάντων, του λέω: Κύριε Νίκο, εάν δεν μου δείξετε ότι είμαι άνθρωπος, δεν θα ξαναεπιστρέψω στον Αχίλλε. Δηλαδή, λέει μου τι. Το πρωτάθλημα είναι σύντρεχεν τότε. Λέω του: Κοίταξε να δεις. Εμείς, εμάς κερδίζετε μας 2-0. Την επόμενη χρονιά ο Αχίλλε μας κέρδιζε 2-0. Μάλλον, όχι, είμαστε 1-1.
Και προσμετρούσαν οι νίκες οι Ρόδοτε. Εμείς κερδίσαμε τον τότε πεζοπορικό που ήταν ανερχόμενη δύναμη με πολλά λεφτά. Κερδίσαμε το 2-0 τη δεύτερη χρονιά. Και λέω του, κοίταξε να δεις. Συμφέρει σας, επειδή να παίξουμε εμείς με τον πεζοπορικό, να τον αποκλείσουμε και να μας έβρετε στον τελικό, να είσαι το πλεονέκτημα της έδρας και να είμαστε έναν. Άρα σκεφτείτε το λίγο λογικά. Και λέει μου, ρε, έχεις δίκιο. Αλλιώτερα του, θα χάσετε και τα λεφτά που μπορείτε να με πουλήσετε σαν παίχτη, γιατί υπήρχε το πράγμα. Ήμουν μια μεγάλη αξία. Όταν το ΑΠΟΕΛ έδιαν τους μέχρι 150.000 ευρώ λίρες για να με πάρει και λένε ο άλλος θέλω 200-240, μιλούμε για εξωφρενικά πράγματα. Και λέω του, εγώ αν δεν μου δείξετε ότι παραμένω άνθρωπος, έτσι, και να παίξω, στερείτε μου την χαρά και την δυνατότητα του επαγγελματία, δεν επιστρέφω. Και πηγαίνουν πίσω στον Αχιλλέα και συμφωνούν να με παραχωρήσουν τα play-off, να παίξω με την Ενάτη, ήταν 8 παιχνίδια και δώσαν 4.000 λίρες. Ήταν 500 λίρες το παιχνίδι για να καταλάβει. Εμέναν 8 παιχνίδια για να τελειώσει η σεζόν. Για να κερδίσουμε εμείς τον πεζοπορικό και να μας βρει ο Αχιλλέας. Και εκεί γίνεται η μεγάλη αδικία που τιμωρούν το Τέιτ με 4 αγωνιστικές των δεύτερων μας Αμερικανών και την έδρα. Παίζουμε φιλοξενούμενοι στη Λεμεσόν Μπαράζ με τον πεζοπορικό και κλεισμένο το θυρόν στη Λάρναγα. Χάσαμε τους αγώνες για μικρολεπτομέρειες με ένα ξένο. Και έπαιζα και εγώ δίπλα στον Χρήστο, δίπλα στον Άντρον τον Στυλιανίδη, δίπλα στον Μαξούδη, δίπλα στον Χατζηθανασίου και τα παιδιά ο Παστελίνο, Καπαρτί. Και έπαιξα μαζί του 8 παιχνίδια. Ναι. Και εφόσον έδειξαν αυτό το πράγμα το ανθρώπινο πρόσωπο ο Αχιλλέας, τότε με καλούν πίσω και ξεκινά το 91-92 που παίξαμε με συνεργάτη τον Αντρέφ προπονητή και ως παίχτη και αρχίζει, εφόσον θέλεις να τα πάρουμε μετά. Πήρετε το πρωτάθλημα, νομίζω το 92 ή το 91, πότε το είχε πάρει με σένα ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας το 92 παίξαμε όταν επέστρεψα πίσω με Βούλγαρους καλαθοσφαιριστές, γιατί υπήρχε και έτσι μια περίεργη κατάσταση, όχι θέλουμε Αμερικανούς, μετά θέλουμε Μαύρους, μετά θέλουμε χαρακτηριστικά θέματα. Ναι, ναι, ναι. Πήραμε στην αρχή, δεν θέλα ξένους, ύστερα θέλα λευκούς. Ανατολικούς, ύστερα πήγαμε στους λευκούς Αμερικανούς. Το 1992 παίξαμε το σπουδαιότερο μπάσκετ ως ομάδα, ως team, με τον Βούλγαρο, τον Ιόνοφ και τον Σλάβοφ. Σπουδαία ομάδα, μας αδίκησαν τότε και δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Την επόμενη χρονιά είναι που ήρθαν λευκοί Αμερικανοί, ο Τζο Χατ και ο Θρίβελ Τέσμα, που είναι οι πιο σπουδαιότερους παίχτες. Ο Τέσμα για μένα είναι ο κορυφαίος που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Και εκεί πήραμε το πρωτάθλημα έτσι, δια περιπάτου. Δηλαδή το 92-93 ήταν το πρωτάθλημα. Όταν κερδίσαμε και την Γιουγκοπλάστικα, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Σλόμποταν Δαλμάτσια που ξέρει πλέον όλος ο κόσμος, όντας πρωταθλήτρια Ευρώπης την προηγούμενη χρονιά του Κούκος, του Ντίβατς και θρύλων του Ιουγκοσλάβικου μπάσκετ. Παγκοσμίου μπάσκετ. Παγκοσμίου μπάσκετ μετά. Αντιλαμβάνεσαι, εκεί ξεκινά, υπάρχει ένα κομμάτι. Όπως λες εσύ, επομένως το χρόνο σου πάει μέχρι το 98, που υπάρχει η παρουσία μου στον Αχιλλέα. Ξανασυγκρούμε με τον Αχιλλέα και πηγαίνω στον Κεραυνό για άλλα 2 χρόνια. Ξαναεπιστρέφω στον Αχιλλέα και κλείνω την καριέρα μου εκεί. Αλλά επομένως το χρόνο σου καθοδηγάζει εσύ το πώς συνεχίζουμε. Είναι για να ναι, είχαμε βάλει κάτω ότι θα ήθελα να μιλήσουμε 45 λεπτό. Ήδη πήγε 1 ώρα 20, αλλά Τάκη νομίζω είναι 1 ώρα 20 λεπτά με γεμάτα. Δηλαδή δημοσιογραφικά λέμε είναι γεμάτα τα λεπτά, είναι εξαιρετικά όλα. Ακόμη και εγώ πολλά από αυτά τα διάβασα. Ξέρεις, εγώ είμαι το 86, έντοιμα είμαι πολύ πιο νεαρός. Αλλά πολλά από αυτά έχω διαβάσει, έχω ακούσει και όσα είδε με Τίτης έχω ακούσει πολλά. Αλλά σήμερα έμαθα 5-10 πράγματα που δεν ήξερα ήδη. Ή προσθέθηκα σε πράγματα που ήξερα και πραγματικά εκτιμώ πολύ την κουβέντα που κάναμε. Τάκη Μυραλάη, θέλω να κλείσουμε από τώρα το ραντεβού μας για το μέρος δεύτερο. Αλλά και μέρος 3 ακόμα, διότι έχω πάρα πολλά να μιλήσω μαζί σου για αναπτυξιακά. Η δουλειά που έκανες ειδικά στη δική μου τη ομάδα, την ΕΝΑΔ, με τις γυναίκες. Για ξέρω πάνω από 10 χρόνια, τη βλέπουμε σήμερα με την Έλενα Μπυλακούτα να είναι η κορυφαία μας καλοσφαιρίστρια, δημιούργημα δικό σου και όχι μόνο, και άλλες παίχτριες. Και η Στέφανη Γεωργίου και η Στέφανη Γεωργίου που είναι τώρα στην ΑΕΛ, η Τέλο που στην Αμερική, η Χριστινάκη που είναι στην Εθνική Ελλάδος και στην Ισπανία, με την Βαλέθια τώρα, η Στέφανη Φουκάρη που είναι και αυτή στην Αμερική.
Σωστό. Εντάξει, όπως το είπες και εσύ, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που αφορά καθαρά αποκλειστικά. Και θέλω να τα αγγίξουμε, Τάκη, Μυραλάει, όλα αυτά και το αναπτυξιακό και την ΕΣΥΑ που ξέρω ότι είχε έντονη εμπλοκή στο πρόγραμμα εκείνο του αναπτυξιακού αθλητισμού της Κύπρου. Αν δέχεσαι και εσύ και αν μου επιτρέπεις, θα κλείσουμε από τώρα το ραντεβού για να έχουμε ένα μέρος δεύτερο στα podcast μας. Θα είναι χαρά μου. Εγώ είμαι ανοιχτό βιβλίο. Όλα αυτά προορίζω να τα κάνω σε βιβλίο κάποια στιγμή, να αναφορές. Εκείνο σίγουρα που θέλω με την ευκαιρία αυτό για την ιστορία την οποία αναφέρουμε, πρέπει να εκφράσω ξανά την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μου στον Τάκη τον Λύρα, αυτόν τον τεράστιο άνθρωπο, τον οποίο πολλοί σήμερα έχουν περιθωριοποιήσει κακώς και δεν ακούν τον λόγο του, τη συμβουλή του. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους σεβόμαστε και τους εκτιμούμε. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ και ευγνωμοσύνη σε όλους τους παλιούς μου φίλους, συμπαίχτες, γείτονες, παιδικούς μου φίλους, οι οποίοι με στήριξαν τότε στην αγαπημένη μας ομάδα των Αχιλλέα και Μακλείου, σε όλη εκείνη την ιστορία, σε όλους εκείνους τους παράγοντες του σωματείου και περισσότερων όλων εκείνων των κόσμων που με αγάπησαν, τον αγάπησα γιατί ταυτιστήκαμε μαζί. Είναι και παραμένει ο Αχιλλέας η μεγάλη μου αγάπη στην ιστορία. Η δεύτερη μου αγάπη είναι η ΕΝΑΔ, γιατί πρέπει να σου πω έτσι, κάτι που γι' αυτό θα σε εκπλήξει. Κάποιος θα νομίζει ότι έκανα περισσότερα χρόνια στον Αχιλλέα από ότι στην ΕΝΑΔ. Σε πληροφορώ ότι στην ΕΝΑΔ έχω περισσότερα χρόνια στον Αχιλλέα, έκανα 17, στην ΕΝΑΔ παραπάνω από 20. Είδες. Δεν το ξέρω. Θα σε κάνω με επίτιμο δημόσιο του Άιδεμέτη. Έπρεπε να ήσουν ήδη, Τάκη. Έπρεπε να ήσουν ήδη η αλήθεια. Μόνο για το 89-90 και τώρα το λέω πέρα από την πλάκα. Το λέω και σοβαρά. Μόνο για το 89-90 έπρεπε να έχει ο Δόμη Ραλάι στον Άιδεμέτη. Εντάξει, δυστυχώς κάποιοι, εφόσον το θέτεις, με αγγίζεις τώρα και είναι από τα πράγματα που δεν δέχομαι, τις αδικίες και τις κοίτα, εγώ είμαι, όπως είπα, και νεαρός, δεν ξέρω τι σου έχουν κάνει και τα λοιπά. Όχι, αδικίες, μιλώ για πρόσφατα, αλλά, διότι ναι. Η συμπεριφορά των διοικούντων εδώ και δύο χρόνια όταν με ανάγκασαν να φύγω από αυτό το έργο που έκανα στην ΕΝΑΔ, δεν είναι τυχαίο και πραγματικά με πληγωνεί, γιατί δεν μου άξιζε το να σου δίνω μια επιστολή. Μετά που έκανα από το 2000 μέχρι το 2007 ηρώδοτε και το θυμάσαι, ήσουν μαθητής μου στο σχολείο που ήμουν στην ΕΝΑ τότε με την Κιλέ, τις αδερφές Ιγνατίου, την Εφηνικού Κουλή, την Μπόπιν και τα λοιπά, που ξαναδημιούργησα την ΕΝΑ τη γυναίκα. Θυμάμαι και την ΕΝΑ, ναι, ξέρετε. Επέστρεψα στον Αχιλλέα, έκανα δύο χρόνια στο Αντρικόν, κακώς για να σώσω την ομάδα και την έσωσα με Μπέρτο Φόξ και ξέρω εγώ με συνεργάτη τον Φιλιππόπουλο. Και επιστρέφω το 9 που ξεκινούμε τη νέα εποχή τη ΕΝΑ μέχρι το 20. Που διώκομαι κακήν κακώς. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα 11-12, που έχουμε στείλει τα πέντε μωρά, τις πέντε υπέροχες κοπέλες στο NCAA και άλλες τόσες εξαιρετικές κοπέλες οι οποίες παίζουν στην Κύπρο τώρα, όπως είναι η Νάτια, η Στέλλα, η Χρύσο και όλες αυτές, που μπορώ να ξεχνώ και καμιά τώρα. Αλλά έδωσα αυτή την ευκαιρία στα παιδιά και να σπουδάσουν και να συνεχίσουν το έργο τους και να αγκαλιάσουν το μπάσκετ. Δεν μου αξίζει εμένα να πάρω μια επιστολή με 22 λέξεις. 22 λέξεις. Έστειλα στο σωματείο να την παραλάβω. Ότι το σωματείο θέλει να σας ευχαριστήσει για τη συνεργασία που είχαμε τούτα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι έτσι που συμπεριφέρονται στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν το είναι τους και τη ζωή τους, θυσιάζουν χρόνο και από την οικογένειά τους για να υπηρετούν το σωματείο και την ανάπτυξη του τόπου. Σε τούτα, είτε Αχιλλέας λέγεται, είτε ένα του εργαστικά ή οτιδήποτε, οποιοδήποτε χώρο. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι σαν άνθρωπος. Γιατί εγώ κρατώ την πλειοψηφία του κόσμου. Και εντός που κρατώ και στο Καϊμακλή και στον Αϊδεμέτη. Την αγάπη του κόσμου, η οποία εκδηλώνεται, σου το λέω, με συγκινεί κάθε στιγμή που με συναντά ένας φίλος, ένας γνωστός στο δρόμο και μιλούμε για αυτά τα χρόνια. Τούτο είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Το ότι να δηλαδή να έγινα το καλύτερος άνθρωπος. Το ότι αντρώθηκα, το ότι σπούδασα, το ότι επέτυχα και το ότι συνεχίζω να προσφέρω ανελιπώς από το 1974 μέχρι σήμερα στο άθλημα είναι αυτό το οποίο με γεμίζει. Αυτό είναι το κέρδος μου. Ναι. Τάκη Μυραλάι, να το κλείσω με αυτό το θετικό το κομμάτι, διότι όντως η εκτίμηση είναι από ανθρώπους που έρχονται πάντα. Αυτό το μάθα και εγώ, είμαι πολύ πιο νεαρός. Τάκη, ήδη από τώρα σου λέω ότι θα έχουμε και μέρος δεύτερο, διότι όντως θέλω να μιλήσουμε και για το κομμάτι του αναπτυξιακού, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, Τάκη Μυραλάι, να σε ευχαριστήσω πολύ, έτσι εδώ, να το αφήσουμε εδώ το επεισόδιο μας.
Φίλες και φίλοι του Κυπριακού Μπάσκετ, Άκης Μυραλάης, ένας θρύλος, ο οποίος νομίζω τόμους μπορεί να γράψει, όχι βιβλία, και πραγματικά ελπίζω να τα βάλεις κάτω εκείνα, coach Μυραλάη, να τα βάλεις στο στάδιο. Έχω όλα τα ντοκουμέντα, ηρώτατε, που δεν υπάρχουν ούτε στην Ομοσπονδία, σε μεγάλα box file. Yeah, μόνο στις μνήμες, δηλαδή το ότι έφερνες από το μυαλό σου πράγματα τα οποία θυμώσουν παίχτες, στοιχεία, αγώνες. Αυτό δείχνει, εντάξει, είναι και το προτέρημα του point guard. Και ο παίχτης, ο στρατηγός που τα θυμάται όλα. Coach Μυραλάης, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Θα τα ξαναπούμε και στην εβδομάδα. Στην Ομοσπονδία, μέσα από το πρόγραμμα, αυτό μου δίνει την ευκαιρία ο κόσμος να μάθει κάποιες πτυχές μιας εποχής ρομαντικής για τον μπάσκετ. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάκης Μυραλάης, και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο του CPF Podcast.